Ώρα λοιπόν της Γιουνανή ιατρικής, της αρχαίας ελληνικής ιατρικής που την διέσωσαν πρώτα απ' όλα οι ευγενείς Πέρσες, οι οποίοι διατήρησαν τις αρχαίες ιατρικές σχολές από τότε μέχρι τώρα. Ένας άλλος λαός ο οποίος εκράτησε αρκετά στοιχεία από την αρχαία ιατρική ήταν οι Εβραίοι. Αυτό ήταν για το διαβατήριό τους, για να γίνουν απαραίτητοι από τις ευρωπαϊκές αυλές του Μεσαίωνα. Ήταν οι γιατροί των βαρώνων, των δουκών, των βασιλέων και των αυτοκρατόρων. Κοντά μας έχουμε την Ιφιάνα Σακαραμπάτσου, φίλη από τα παλιά, οριστική γιατρός, η οποία μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο Τολεκάκη, θα μας οδηπορήσουν σε αυτό το θαύμα της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Και όχι μόνο αρχαία. Και όχι μόνο, ε. Και σύγχρονης, υπερσύγχρονης. Και σύγχρονης. Για τη συνέχεια τους ανακαλύπτουμε. Και έχει μια πανανθρώπινη διάσταση όλο αυτό, διότι αν καταλάβουμε και σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από λάθος φάρμακα, από φάρμακα τα οποία δεν έπρεπε καν να τα πάρουν, δεν τα οποία έπρεπε. Είναι μόνο χημικά. Είναι τα... συμπτωματικά, μόνο κοιτάνε το σύμπτωμα, το δεν σύμπτωμα, κοιτάνε, ναι, το υλικό. Και ακόμη πόσοι άνθρωποι γίνονται πειράματα χωρίς να το ξέρουν πάνω σε φάρμακα κλπ. Εγώ ήμουν στο Μαγκίλ το Πανεπιστήμιο στον Καναδά που κάνανε πειράματα χωρίς να το ξέρουν οι ασθενείς στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μάλιστα. Και ήταν για σκοπούς του πολέμου. Ναι. Ιφιάνασα, καλώς ήρθες λοιπόν για άλλη μια φορά. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Στην εκπομπή όλους μας. Όλους τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε και εσάς ιδιαίτερως. Ακούραστη. Με αγαπάτε. Μαχητική ερευνήτρια με ψηλό κεφαλαίο. Και αιρετική. Από το ρήμα. Έρω. Έρω. Ανατρέπω. Ανατρέπω. Σηκώνω. Βγάζω. Παίρνω από εκεί. Κουνάω. Και που σημαίνει και υψηλά επιλέγω. Ακριβώς, υψηλά επιλέγω και αυτό που επιλέγω το έχω κρατήσει 30 χρόνια τώρα. Από το 1984 θυμάμαι τον εαυτό μου με ένα σακίδιο που πήγα στην Ινδία, γιατί ήθελα να μάθω τα μυστικά των Ινδών, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία, και εξεπλάγινε όταν είδα τόσα πράγματα να γίνονται που εμείς είχαμε ένα σωρό εκλεπτισμένες μεθόδους και δύσκολες επεμβάσεις, ενώ αυτοί με πάρα πολύ απλά πράγματα κατακτούσαν την υγεία. Εννοείς εμείς της δυτικής ιατρικής. Και η Αμερική που είχα μόλις γυρίσει από την Αμερική τότε, μου είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως μέσα σε αυτή τη δυστυχώς την φτωχία που γίνει σε άποψη στη χώρα, ζουν τόσο πολλά χρόνια, μακροβιότατοι. Παρόλο που έχουν προβλήματα σημαντικά, έτσι. Τεράστια, γιατί νομίζω ότι έχουν ένα τύπο διαβήτη οι άνθρωποι αυτοί που είναι πολύ σημαντικός, έτσι. Έχουν διάφορες αρρώστιες και ειδικά αυτοί που είναι οι ανέγκυχτοι. Δυστυχώς η επανάσταση του Γκάντι δεν έλυσε τις τάξεις. Ζουν οι άνθρωποι, όπως λέτε, the untouchables, οι ανέγκυχτοι που ζουν εκτός, μέχρι και ποντίκια τρώνε για να επιβιώσουν. Τέλος πάντων. Και βλέπονταν μονάχα τα νερά του Ινδού. Τα νερά μόνο του Ινδού, όλα και αυτά. Και του Γκάντι, καταλαβαίνεις οι άνθρωποι αυτοί. Σε τι απελπισία είναι. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί στην Ινδία, τελευταία η κυβέρνηση επέλεξε να φτιάξει ένα καινούριο υπουργείο που λέγεται Αγιούς. Άγιουβέρδα, Γιουνάνι και Σάντρα, που είναι η αρχαία σοφία της Ινδίας. Ένα καινούριο ολόκληρο υπουργείο για να επιληφθεί της επιστήμης της Άγιουβέρδα, που είναι και αυτή η ινδική ιατρική, της Γιουνάνι, που είναι η αραβο-ελληνική ιατρική, επειδή τη διασώσαν οι Άραβες και έχει ενσωματωθεί μέσα στην Ινδία σήμερα με
τουλάχιστον 100 νοσοκομεία επίσημα, τουλάχιστον με 10 σχολές που δίνουν πεντάχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα για Ιουνάνι γιατρούς. Έχουν πάνω από 30.000 γιατρούς Ιουνάνι και μάλιστα στο ίντερνετ προχθές που έψαχνα είδα έχουν και απεργία. Ήταν όλοι έξω από ένα νοσοκομείο και απεργούσαν και λέει Ιουνάνι Medicans in Strike. Κοιτάξτε στο YouTube τώρα να τους δείτε. Τις ελληνικές συνήθειες, ναι. Να εξηγούμε στον κόσμο. Ναι. Ιουνάνι, ναι, τι σημαίνει, ναι, σωστά. Ήωνες. Οι Έλληνες γιατροί. Η αρχαία ελληνική ιατρική. Έτσι. Η οποία συνεχίζει να ζει, να παράγει, να δημιουργεί, να δίνει απαντήσεις σε μια χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους. Έχουμε στοιχεία, Εφιάνασα, για την έναρξη, την αρχή της ιατρικής αυτής, ναι, της Ιουνάνι, ναι, ιατρικής. Καταρχάς και μόνο το όνομα, όταν πηγαίνετε εκτός Ελλάδος προς τα Ανατολά, σας λένε όλοι Ιουνάνι, έτσι. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι. Ιουνάν. Ιωνίδια δηλαδή. Και νότια Ιωνίδια. Στην Κίνα η επαρχία μεγάλη λέγεται Ιουνάν. Και η επαρχία Ιουνάν της Κίνας, ναι, βεβαίως, που βρεθήκαν οι τάφοι της, mm-hmm, της Ξανθιάς Ευρωπαίας, της Πριγκίπισσας. Ναι. Λοιπόν, ο Ιπποκράτης ο παππούς μας λοιπόν, 70 γενιές πριν παππούς, το 370 γεννήθηκε, χάραξε πορεία. Άλλαξε την αντίληψη της τότε εποχής, της σχολής της Κνίδου, που κοιτάζανε μόνο το σύμπτωμα και κοιτάζανε συμπτωματικά να θεραπεύουν τον κόσμο. Και αντιπρόσωπος αυτός ήταν ο Κρισίας ο Κνίδιος, ο γιατρός ο οποίος ήταν στον Κύρο και μετά πήγε στον Αρταξέρξη, όταν νικήθηκε ο Κύρος πήγε στον Αρταξέρξη και τον γλίτωσε από το τραύμα στο στήθος, μεγάλος γιατρός, και ήταν και συγγενής του Ιπποκράτους. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τα ξαδερφάκια αλλάξανε πορεία. Ο ένας κράτησε τη σχολή της Κνίδου και ο Ιπποκράτης έκανε τη σχολή της Κο. Έκανε παγκόσμια επανάσταση. Παγκόσμια επανάσταση. Γιατί... Να πούμε βέβαια, θέλω να το πω αυτό γιατί πάντα έτσι με εξητάρει και μου αρέσει, ότι είχε δασκάλους από τη Θράκη. Ο Ηρώδικος, ο δάσκαλος του Ιπποκράτους, ήταν, ναι, από τη Σιλιβρία της Θράκης και γι' αυτό συχνά πυκνά ανέβαινε στη Θράκη ο Ιπποκράτης για να μαζέψει βότανα. Και πήγαινε και σε και διάφορα άλλα. Ο πατέρας ήταν ο Μέγας Ηρακλήδης ο Κος, έτσι, ναι. Ασκληπιάδης στην καταγωγή, mm-hmm, και η μητέρα του η Φεναρέτη που κρατούσε από τη γενιά την περίφημη του Ηρακλέου του Ήρος. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος έχει γενιά, έχει πίσω του ο Μέγας Ιπποκράτης λοιπόν συχάθηκε να βλέπει όπως αργότερα και άλλοι γιατροί στο Μεσαίωνα τις αφεμάξεις και τις βδέλες και τις ψευδεστήσεις και τα θάματα τα καντήλια και όλα αυτά που προσφέρουν όλος ο κόσμος σήμερα γίνει καλά και είπε ότι τέρμα οι θεουργίες, τέρμα οι μυσαλλοδοξίες και οι ψευδεστήσεις, οι κεστήσεις, ναι, και όλα αυτά. Για αναμονή του θαύματος, ναι. Ναι, είναι πρακτικό πράγμα, βλέπουμε την πληγή, βλέπουμε τον άρρωστο και υπάρχει πάντα ο άρρωστος, δεν απέκοπται ποτέ το όργανο από το σώμα του ανθρώπου, δεν ξεχώριζε ασθενείς, έβλεπε ασθένειες. Έβλεπε ολικά τον άνθρωπο όπως πάσχει και δεν θεράπευε σύμπτωμα, θεράπευε το σύνολο. Αυτό ακριβώς, αυτή την ιδέα ακριβώς την αντέγραψαν αργότερα μετά από το 980 μετά Χριστόν. Δηλαδή περίπου 9 και 3, 12, 1300 χρόνια, στη μέση του Μεσαίωνα, το 1000, δηλαδή 10ο αιώνα, ο περίφημος Ιμπν Σινά, να είναι μεγάλη χάρη ο άνθρωπος που έζησε τότε και 20 χρονό παιδάκι, είχε την τύχη να μπει μέσα στα παλάτια της Βαγδάτης του μεγάλου του Εμίρη Νουχ Ουλς Μανσούρ, του περίφημου χαλίφη της Βαγδάτης, αυτόν που βλέπουμε ότι έλεγε παραμύθια στις γυναίκες και τις μάγευε και από ποια δακαβότανε μαζί του και σε χαζάτ, αυτός και όλες ήταν αυτές ο περίφημος, είναι, χαλίφης της Βαγδάτης λοιπόν. Αυτός του έδωσε τη γνώση και τον άφησε να μπει μέσα και να διαβάσει. 28 χρονών λοιπόν εκδίδει τα πρώτα του βιβλία, εκδίδει περίπου 500 βιβλία ο Αβικένα στα ελληνικά που λέγεται, ναι, να πούμε ότι στα ελληνικά εξελινισμένα το όνομά του, το γνωρίζουμε ως Αβικένα. Και είναι Πέρση στην καταγωγή. Μπαίνει λοιπόν και ρουφάει στην κυριολεξία όλη αυτή την κρυμμένη γνώση, την οποία φυλάξανε οι χαλίφιδες, οι σοφοί, και οι οποίοι τώρα βλέπουμε τις βιβλιοθήκες της Βαγδάτης να διαλύονται και να εξαφανίζονται όλα τα αρχαία και τα μνημεία μας και όλα αυτά, το τι γίνεται στην Ανατολή. Δυστυχώς κλαίει η ψυχή μας.
Αυτός βγάζει λοιπόν το μεγάλο βιβλίο του, τον Κανόνα, Αλ Κανούν, ελληνικό όνομα παρακαλώ. Διαλέγει ελληνικές λέξεις, εκφράζει τα πάντα όπως τα γράφει ο Ιπποκράτης. Κρατάει το επιπεφική της, τις καταλήξεις ήτης. Όλες τις φλεγμονές τις ονομάζει ακριβώς όπως τα λέει ο Ιπποκράτης περιφύσεως του ανθρώπου. Αυτό δείχνει ότι είχε και τα κείμενά του μπροστά είχε του τα κείμενα, και βεβαίως, τα διάβαζε βεβαίως, και τα μελετούσε είχε, και τα συμβουλευόταν. Γιατί όταν καταστραφήκαν οι βιβλιοθήκες των Αθηνών, οι πλατωνικές ακαδημίες κλείσαν με τα διατάγματα του Συνιανού και όλων των άλλων. Θεοδόσιο και όλοι αυτοί που λέγονται μεγάλοι. Ναι, και τώρα διάβαζα και στη Θεσσαλονίκη βρεθήκαν 17.000 τάφοι, νεκροί άνθρωποι, μέσα από την καταστροφή του στον υπόδρομο από το Θεοδόσιο, κατακρεουργημένοι στο κεφάλι, μαζική εκτέλεση. Και τον συνεχίζουμε και μιλάμε για μεγάλους τη ιστορία. Δηλαδή, μόνο για μεγάλους. Άγιους έχουμε κάνει, του ευλογάμε. Άγιοι είναι αυτοί. Του ζωγραφίζουμε. Το φοβερό είναι ότι ούτε ο τάφος του Ιπποκράτους δεν διασώθηκε. Μέχρι το 2ο αιώνα, το 200 δηλαδή, τον βλέπανε τον τάφο του έξω από τη Λάρισα. Και τώρα ένας πολύ σοβαστός γιατρός έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο μνημείο. Ευτυχώς. Και ευτυχώς που πλημμύρισε ο Πηνιός, δηλαδή το δεκαετία του 50, και σηκωθήκαν κάποια χώματα και τον ξαναβρήκαμε. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να τον βρούνε τον τάφο του. Δεν είχε διαφερθεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Όχι, να ψάξει. Ο τάφος του Ιπποκράτους δεν βρέθηκε. Ναι, το σημείο βρέθηκε εκεί πέρα. Το σημείο βρέθηκε στο περίπου. Ναι, στο έξω από τον ποινίο. Και αυτό σου λέω μετά από μια πλημμύρα του ποινίου που βρέθηκαν κάποια ερείπια και τα είπανε τάφο του Ιπποκράτους. Δυστυχώς λοιπόν, παρόλο που ο τάφος του ήταν γεμάτος με μέλισσες και θα ήταν καλή ευκαιρία να μαζέψουν και το μέλι, γιατί το μέλι αυτό λέει ήταν θαυματουργό, το σμήνος των μελισσών, έκανε καλά το πρίξιμο ποδιών και τα έλκη. Κάτι σχετικό με τη μελισσοθεραπεία σήμερα, που τσιμπάνε όποιος έχει αρθρωτικά, τα τσιμπάει το στάγμα των μελισσών με μελισσούλα και ξεπρίζεται το πόδι και έχει πολύ καλό αποτέλεσμα στις αρθροπάθειες. Ναι. Βεβαίως, μέλισσα, μελισσοθεραπεία είναι πολύ γνωστή. Με και εισαγωγή μέλισσες κάνουν εδώ για θεραπείες μελισσών. Αυτά. Ο Ιπποκράτης λοιπόν έλεγε ότι οι χαρούμενοι άνθρωποι δεν πάσχουν από ποτέ, από τίποτα, και όταν τον καλέσανε στα Άβδυρα για να θεραπεύσει τον Δημόκριτο, είπε, τι λέτε τώρα, ο Δημόκριτος είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, δεν χρειάζεται θεραπεία. Και έβγαλε τον περίφημο επιστολή περί μανίας λόγος, τον οποίο σήμερα το λένε και οι Ιπποκρατικοί γιατροί, οι Ιουνάνοι, οι Ιωνες γιατροί λοιπόν, ότι όταν είσαι χαρούμενος δεν αρρωσταίνεις. Ήταν η περίφημη αλληλογραφία του Ιπποκράτη με τον Δημόκριτο. Ναι. Μάλιστα οι περίφημοι αυτηρήτες αποφάσισαν να τον οδηγήσουν σε δίκη παράνοιας, ότι κατασπατάλησε την πατρική περιουσία. Ακριβώς. Και καλέσανε πόλης την περιουσία. Κάλεσαν τον Ιπποκράτη να διαπιστώσει ότι, ναι, ότι ο άνθρωπος πλέον ήταν παράφορο. Πραγματικά πήγε και τον βρήκε σε ένα σπήλαιο στο οποίο βρισκόταν εκεί ανάμεσα από σπλάχνα ζώων, όπου είναι φοβερό πράγμα. Βλέπεις έναν φυσικό, ένα μαθηματικό να κάνει ανατομία σε μικρά ζώα, να μελετάει δηλαδή. Είχε την αγωνία. Έτσι. Ήταν πανεπιστήμονες οι άνθρωποι τότε. Πανεπιστήμονες. Και αυτό το καταπληκτικό που λέει ο Ιπποκράτης επίσης, λέει ότι ο φιλόσοφος γιατρός είναι ισόθεος. Και τώρα οι Ιουνάνοι, παρακαλώ, λέγονται Τιμ Χακίμ. Το Χακίμ στα αραβικά σημαίνει σοφός, ιατροσοφός. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ξέρει την ιατρική και είναι και σοφός. Και λέγονται Χακίμ. Χακίμ ο άνδρας, Χακίμ η γυναίκα, αν έχει τη γνώση. Μα είχαμε μέχρι πρόσφατα την ειδικότητα, α το πούμε έτσι, τη ιατροφιλοσοφία. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν γιατροί, που ήταν ιατροφιλόσοφοι. Αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, ποιος μπορεί να ονομαστεί ιατροφιλόσοφος από τους Έλληνες γιατρούς σήμερα, που ούτε τον όρκο του Ιπποκράτους δεν κρατούν. Μεγάλο πράγμα. Έτσι. Το έχουμε συζητήσει σε πολλές. Οι Ιουνανοί με τη σύν, λοιπόν, η αρχαία ελληνική ιατρική, όπως εφαρμόζεται επισήμως σήμερα στην Κεντρική Ασία, ιδιαίτερα στην Ινδία, στην Περσία, Πακιστάν, στο Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Αγγλία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Εμιράτα, Νότια Αφρική,
τρίχρονα προγράμματα ιατρικής εκπαίδευσης που δίνονται πτυχία σε Unani Medicine, με γιατρούς της ιωνικής ιατρικής, και εξασκούν κανονικά επάγγελμα. Ο δε πληθυσμός είναι τα 80% των ανθρώπων ακολουθούν αυτή την ιατρική στην Ινδία. Και δεν δέχονται να φύγουν από την, από την πατρογονική ιατρική των, των ανθρώπων παλιότερα. Στην Ελλάδα έχουμε Ιουνανή Medicine. Εγώ. Εδώ, ναι. Μία, ποιος άλλος. Στις ιατρικές σχολές μας. Ναι, ειδικά να μάθουμε. Στα ιατρικά μας πανεπιστήμια. Για τους χυμούς του Ιπποκράτη. Θα... Στον καιρό του φοβερού ΣΥΡΙΖΑ, που πάντοτε τον εψήριζα. Μας βγάλει και τα αρχαία. Και στον προηγούμενο καιρό των γαλάζιων και πράσινων. Αδυστυχώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι γιατροί που σπουδάζουν και παίρνουν το χαρτί του Unani Medicine, ναι, ότι είναι γιατρός της Unani, ναι, ναι, πρέπει να είναι γιατρός πριν ή μπορεί οποιοδήποτε? Μπορεί να κάνει και bachelor σε πρώτο επίπεδο ιατρική και μετά μεταπτυχιακό. Εγώ τώρα θέλω να κάνω, ναι, πρέπει πρώτα να έχει τελειώσει ιατρική. Ναι, βέβαια, είναι γιατροί κανονικά. Τελειώνει ιατρική δηλαδή, βέβαια, κανονική. Όχι ιατρική άλλη, αυτή την ιατρική. Αυτή την ιατρική. Αυτή είναι η Unani Medicine. Mm-hmm. Μόνο. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Και τα μαθήματα στο ίντερνετ, βρήκα και τα μαθήματα τη δίνουν. Παθολογία, ανατομική, φυσιολογία, βιολογία. 4 χρόνια μέσα στην Ινδία. Στον Τελαμπάρ, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. 100 πανεπιστήμια κάνουν μεταπτυχιακά και βασικές σπουδές. Αυτή την ελληνική, αρχαία ελληνική, ιωνική ιατρική. Να πω τώρα λίγο. Αποθεώνεται ο Ιπποκράτης. Ναι, ναι. Από το μισό πλανήτη. Εγώ να σας πω. Και εδώ δεν λέμε ούτε τον όρκο του. Ούτε και βγήκε ένας μπαγλαμάς και γυρνάει και λέει: μα αυτά που λέει ο όρκος του Ιπποκράτη τώρα πια δεν ισχύουν, λέει, στον κόσμο μας. Τρομερό. Τι να σου πω. Αντί να τον επάρουνε και να τον θάψουν 5 μέτρα με τη γη, να φώναζε τον Πολάκη που είναι και ειδικός στο φύταμα. Κατάλαβες. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ ξενόγλωσσα κανάλια, κάθε μέρα ασχολούμαι συστηματικά, επί 4 ώρες επιμορφώνομαι στο τι κυκλοφορεί τώρα σε όλο τον κόσμο, γιατί μιλάω για αγγλικά, γαλλικά πολύ καλά. Βλέπω ότι ένας, πολύ, πάρα πολλοί επιστήμονες, ειδικά στην Αμερική, που πια έχει φτάσει η διατροφή, είναι πια όχι το φάρμακο, είναι το δηλητήριο του ανθρώπου, έχουν γυρίσει και γράφουν στις ταμπέλες των ιατρείων του «Πάλαιο καρδιολόγος». Πάλαιο διατροφολόγος. Βιβλία κυκλοφορούν και λέει πάλαιο nutrition. Δηλαδή γυρνάμε στα παλιά, στη φυσική υγεία, στις βάσεις του Ιπποκράτη που είπε η τροφή μας είναι το φάρμακό μας. Είναι απίστευτο. Γιατροί καρδιολόγοι μέσα από τα κεντρικά νοσοκομεία της Αμερικής, της Καλιφόρνια, και να δηλώνει πάλαιο καρδιολόγος. Δηλαδή τι, να δίνει σκόρδα, να τρώει ο κόσμος, να τρώει χθιέλαιο, να τρώει, να κάνει βεντούζες, να περπατάει, να κάνει δίαιτες, αποτοξινώσεις. Αυτά που λέει όλα ο Ιπποκράτης. Λάδι, λάδι. Λαδάκι να τρώνε, ναι, το λάδι της ελιάς και το φύλλο της ελιάς. Φαελάδι και λαβράδι. Καιρό. Και το φύλλο της ελιάς. Το φύλλο της ελιάς έχει μπει παντού. 200 εταιρείες πουλάνε φύλλα ελιάς, όπως τα είχα πει εγώ πριν 30 χρόνια. Περίμενε, μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί. Θα τα πούμε και για, ναι, τα φύλλα, ναι, της ελιάς, ναι, γιατί έβγαλες και το τελευταίο σου βιβλίο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Γυρνάμε λίγο πίσω στον Ιπποκράτη και πέρα, ναι, από τον Στέλνο. Να πούμε λίγο την ιστορία, πώς, ναι, εξελίχθηκε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε 3 εποχές στις Ιουνάνη. Χωρίζονται σε 3 εποχές. Η μία, το πρώτο στάδιο. Ο Αβικένας δηλαδή απλώς. Ναι, ο Αβικένας απλώς αναμασάει τον Ιπποκράτη. Αναμασάει, δηλαδή, τον ξαναφέρνει πάλι κανονικά. Έτσι. Αλκανούν και έχει βγάλει 5 άτομα βιβλία και γράφει ακριβώς ότι. Βέβαια βάζει και λίγο Κοράνι μέσα, αλλά έχει έρθει και σε αντιπαλότητα και με τους δασκάλους της εποχής. Mm-hmm. Και τον αποκηρύξανε και μάλιστα 53 χρονών φαίνεται τον δηλητηριάσανε. Είχε τρομερούς αντιπάλους. Την τελευταία ταινία που είδα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, αφιέρωμα στον Αβικένα, πριν 3 μήνες, κατά τύχη. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή που έπεσε σε αυτή την ταινία επάνω. Έλεγε ακριβώς τη ζωή του Αβικένα, ένα 3ωρο έργο, και ήταν ένα σύμνος προς τον γιατρό αυτόν. Πώς πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες και τις. Τώρα πρόσφατα η ταινία. Τώρα πρόσφατα, ναι, ναι. Ισπανό-αραβική. Καταπληκτική ταινία. Αυτή η Ισπανή παιδιά κάνουν μεγάλα ανοίγματα. Πολύ μεγάλα ανοίγματα. Η Ισπανική παραγωγή, ναι, το είδατε, ήταν και η περίφημη αγορά. Και η αγορά, ναι, ναι. Της, για την Ιππατία. Για την Ιππατία. Ναι, και αυτό ήταν ισπανική Ισπανοαραβικό. Παραγωγή. Παίζανε και πολλοί Άραβες και δείχνανε και την εποχή εκείνη. Δεν έχω δει καμία από τις 1500 προτάσεις
που οι μισές, ας πούμε, εξυμνούν τη δόξα του Βελουκιώτη, ναι, ναι. Οι άλλοι μισές εξυμνούν τη γλώσσα των άλλων καταπιάδων. Mm-hmm. Δεν έχω δει. Ένα σενάριο. Να έχει κατατεθεί. Τίποτα. Για την υπατία. Για την υπατία. Για την αλήθεια του Ιπποκράτη. Τη ζωή του. Πρέπει να τον μάθουν να τα καταθέσουν. Με το που τα βλέπουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, από το μάτρο φανάζουν τον κριτήρα. Και τι του λένε. Στο Γλίβανο. Εμένα, όταν τόλμησα και τους είπα να υποστηρίξουν το θέμα της ελιάς τότε στον Ιπποκρατικό κήπο της ΚΟ, που είναι το ίδρυμα του Ιπποκράτους και υποστηρίζει υποτίθεται τα βότανα που μεγάλων Ιπποκράτης και θα κάνουν τη συνέχεια της Ιπποκρατικής ιατρικής, δεν απαντήσανε καν στο καλεσμά μου. Είπαν, όχι πώς, απαντήσανε και είπαν δεν θέλουμε να αναμειχθούμε με αυτό. Δηλαδή δεν θέλουν να προχωρήσουν τίποτα στο θέμα της Ιπποκρατικής ιατρικής. Το 1995. Πότε το έκανες αυτό? Αυτό το έκανα πριν 2 χρόνια. Όχι, λέω πότε τους κάλεσες. Πριν 2 χρόνια τους κάλεσα να προλογίσουν το βιβλίο μου. Και μόνο ο καθηγητής ο Πουρναρόπουλος τόλμησε και ήρθε και μου έκανε ένα πολύ ωραίο πρόλογο. Οι υπόλοιποι πολλοί μου λέγανε, ξέρετε, πρέπει να πάρουμε την άδεια του νοσοκομείου, της ιατρικής σχολής, για να σχολιάσουν ένα βιβλίο που γράφω για τα βότανα και τη φυσική ιατρική του Ιπποκράτους. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν στις τρεις εποχές που λέγαμε. Λοιπόν, τα τρία στάδια της Ιουνάνι Medicine. Και μετά πώς αποκαλούμε εμείς τους Πέρσες και τους άλλους? Α, πώς αποκαλούμε? Οι βάρβαροι. Ναι, οι βάρβαροι αυτοί εδώ. Ενώ οι βάρβαροι ενδυμούν εδώ μέσα. Οι βάρβαροι είναι εδώ, ναι. Οι καθηγητές με τα μεγάλα υψηλόμιστη. Βάρβαροι στην ψυχή, στον μυαλό, στην πίστη. Σε οτιδήποτε αφορά Ελλάδα. Όταν ακούω μεγάλους προφέσορες ανατριχιάζω, εκτός εξαιρέσεων. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η προαλεξανδρινή εποχή που όλοι οι Έλληνες ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, Ινδίες γυρνάνε, τον Ινδό παίρνουν εντολή, ο Σκύλαξ, ο Κοριανδεύς να χαρτογραφήσει τον Ινδό από το Δαρείο, εντολή από το Δαρείο. Ο Εκατίας ο Μιλίσος, είπαμε, έκανε τη χαρτογράφηση πάλι και αυτός μεγάλος γεωγράφος κλπ. Ο Κτησίας που ζούσε μέσα στην αυλή των Περσών. Και μετά έρχεται ο Αλέξανδρος, ο οποίος φέρνει μαζί του ένα σωρό γιατρούς, γεωγράφους, πάρα πολλούς ανθρώπους και εξαπλώνεται όλη αυτή η γνώση της ιατρικής σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης μέχρι και στην Ινδία που την κατέκτησε και αφήνει τον Σέλευκο, τον διάδοχό του εκεί, ο οποίος Έλευκος κάνει μια πολύ όμορφη πριγκίπισσα εγγονή και αυτή παντρεύεται τον Σαντραγκαπούτρα, ο οποίος γεννάει τον Ασόκα, τον μεγαλύτερο βασιλιά των Ινδιών. Μέχρι το 2ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν όλα τα πράγματα εκεί. Αυτά, ελληνικά λοιπόν, και Ασόκα, και όλα, μεγάλος βασιλιάς. Ο Ασόκα επιλέγει την ελληνική σαν δεύτερη γλώσσα του βασιλείου του μετά την Ινδική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι οι νόμοι και όλα τα επιστημονικά συγγράμματα ήταν στα ελληνικά, διότι η τοπική γλώσσα δεν μπορούσε να τα αποδώσει. Ο Απόλλωνας ο Τιανεύς ταξιδεύει τον καιρό του Ασόκα και του μιλάει άψογα ελληνικά. Mm-hmm. Τον δέχεται στο παλάτι του. Και είναι και αυτός που υιοθετεί την τέχνη, τη γλυπτική τέχνη που γνωρίζουμε σήμερα, την Γκαντάρα τέχνη. Ναι. Έτσι δένεται λοιπόν το ελληνικό στοιχείο για τουλάχιστον 2.500 χρόνια τώρα. Έλληνες και Ινδοί είμαστε μαζί. Και αργότερα όμως δυστυχώς υποδουλώνεται από τους Άραβες και τους Μογγόλους αυτοκράτορες η Ινδία, γίνεται το Σουλτανάτο του Δελχή και επιβάλλεται η αραβική γλώσσα και μπαίνει τότε ο Αβικένας. Έρχεται το 980 και αρχίζει και διδάσκει και μιλάει για την ελληνική Ιουνάνι Medicine. Την διοχετεύει μέσα στην Ινδία και παντρεύεται τώρα η Αγιουβέρδα που είναι η ιατρική των Ινδών, η Αϊρβέδα, όπως είπαμε είναι ελληνική γλώσσα, ελληνική λέξη από το Αϊρ που σημαίνει την ουσία του φαρμάκου και το Βέδα που σημαίνει γνωρίζω, είδα από το ρέμα είδα. Και έτσι γίνεται, οι σημερινοί πολίτες ξέρουν μία ιατρική, την Ιουνάνι Medicine, που την εξασκούν στα τεράστια νοσοκομεία που έχουν εξελίξει σε καταπληκτικό βαθμό. Υπάρχουν νοσοκόμοι, υπάρχουν μεταπτυχιακά, οι άνθρωποι κάνουν συνέδρια, μας καλούν συνέχεια να πάμε. Και εμείς τι θα πούμε, για ποια φάρμακα θα πούμε εμείς? Για αυτά που δεν έχετε μελετήσει. Για αυτά που δεν έχουμε καν μελετήσει.
Υπάρχουν λοιπόν οι τέσσερις χυμοί του σώματος που λέει ο Ιπποκράτης. Κατά Ιπποκράτη. Ο οποίος έχει μιμηθεί τον Πυθαγόριο Εμπεδοκλή. Και είναι το ξηρό, το ψυχρό, το θερμό και το υγρό. Αυτά μπορείς να μας τα εξηγήσεις. Ποια είναι, ναι, ποια είναι, είναι εννοούν λοιπόν ότι υπάρχουν οι τέσσερις χυμοί του σώματος που σε εξηγεί και η χυμοπαθολογία μας, γίνεται και ένα μάθημα στην ιατρική απλώς επιγραμματικά, πως είναι τέσσερις χυμοί, είναι το αίμα, το φλέγμα, η κίτρινη χολή και η μαύρη χολή. Αυτά αντιπροσωπεύουν χυμούς του σώματος, τα όργανα του σώματός μου, το σηκώτη, ο εγκέφαλος, η καρδιά και βασικά όργανα έχουν μέσα τους χυμούς, είπε ο Ιπποκράτης. Αυτή η χυμή πρέπει να είναι σε ομοιοστασία, σε ισορροπία και τότε γίνεται μια πολύ καλή κατάσταση του σώματος που δηλώνει την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν η ιδιοσυγκρασία, η χυμή είναι σε ισορροπία, η ιδιοσυγκρασία είναι σε καλά, σε ευκρασία. Εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση λέγεται δυσκρασία και το κακό αποτέλεσμα είναι οι κρίσεις. Όλα αυτά ξεκινάνε από τη λέξη κρίσεις, κράσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι εδώ παίζει πάρα πολύ το α και το ι. Το κράσεις γίνεται κρίσεις. Από το α το ηγεμονικό, το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου, γίνεται ι. Πολύ στενό, πολύ μικρό. Στενό, μικρό. Ο ιός, όπως λέμε, χτυπάει. Είναι κατά κρατήλο και κατά τσατσόμηρο έχει ερμηνευθεί το γιατί γίνεται το αλφαγιώτα στην κρίση και έχουμε την αρρώστια. Γιατί στην κρίση εμφανίζεται και μια αρρώστια. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τέσσερις χυμοί πρέπει να είναι σε πλήρη ισορροπία στο σώμα ισορροπία, για να βεβαίως. Είναι ισορροπημένο το άτομο, στην ουσία να έχει υγεία και να έχει ευεξία, έτσι, ναι. Ευκρασία όπως είπαμε, αλλά αν κάποιο από αυτά υπερτερεί θα υπερτερεί εις βάρος κάποιου άλλου. Εις βάρος κάποιου έτσι. Άλλου, γιατί εξού και πόσο... οι λέξεις που τις έχουμε μέχρι σήμερα και δεν ξέρουμε γιατί τις λέμε και από πού ήρθανε. Μελαγχολικός. Ναι. Αυτός που υπερτερεί το μέλλον. Ο μέλλανας χυμός στο σώμα. Ο φλεγματικός έχει το φλέγμα. Είναι αυτός ο δυναμικός, ο Άγγλος λένε οι φλεγματικοί. Δεν χωράει. Μίγα στο σπαθί του. Δεν δέχεται τίποτα. Ευέξαπτος και, mm-hmm. και κακός. Αυτές οι λέξεις λοιπόν έχουν μείνει στη σημερινή καθομιλουμένη και ξεκινάνε από όλα από το χυμό αυτό, από τους χυμούς του Ιπποκράτους. Και να πούμε στον κόσμο, επειδή οι χυμοί αυτοί έχουν και σε μεγάλο βαθμό το νεράκι τους και επειδή το νεράκι επηρεάζεται από τη μουσική, από την αρμονία της φύσεως και των ήχων που ακούει, τις συχνότητες κλπ, μπορούμε να επέμβουμε σε αυτήν την αρμονία του σώματος ακούγοντας καλή μουσική. Βέβαια. Ή δεχόμενη καλές και μουσική, αρμονική, ναι, ναι. αρμονική μουσική. Είναι βασικό στοιχείο της αρμονίας του σώματος και των υγρών του σώματος. Μα τα Ασκληπία, Γιώργο, είχαν πάντα μουσική. Σαφώς. Και τα βιβλία των Αράβων, των Περσών, γράφουν ότι ο Αβικένας έβαλε μουσική στα νοσοκομεία, παίζανε γλυκύτατες, κιθάρες και μελωδίες μέσα στα νοσοκομεία. Φανταστείτε την επιρροή που είχε. Κάτι που κάνουν τώρα τελευταία, δηλαδή. Έχω δει κάτι νοσοκομεία που υπάρχουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα ψαγμένα, που δίπλα στον ασθενή και ιδίως όταν κοιμάται το βράδυ, υπάρχει κάποιος μουσικός που πάει και του παίζει μια μουσική. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Πρέπει να έχει πολλά χρήματα γι' αυτό. Ναι. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά μεταφράζονται σε χρήμα σήμερα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, τα πήραν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, από τις αρχαίες ελληνικές βιβλιοθήκες που διαλυθήκανε. Υπήρχε βέβαια εκείνη η περίοδος του Βυζαντίου που διαλυθήκαν τα πάντα, καήκανε βιβλιοθήκες και κάποιοι άνθρωποι μετά την οικονομαχία και την ό,τι θυμάσαι και οι οικονομάχοι και οι οικονολάτρες, αυτοί που τελικά ήταν πάρα πολύ σημαντικοί στο κράτος, εκδιωχθήκανε από το κράτος και, από εκεί που ήταν σημαντικοί γίνανε αντίπαλοι, γιατί πήγανε με τους Άραβες για να σωθούν. Για να, για να σωθούν την περιουσία τους και την ζωή τους και όλα αυτά. Αυτοί λοιπόν δεν πήρανε μόνο τα περιουσιακά τους στοιχεία, πήραν και στοιχεία από τις βιβλιοθήκες. Πήραν και βιβλία και ό,τι άλλο είχε ο καθένας, γιατί ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Και πήγανε και γίνανε Άραβες. Στην ουσία τους εξωθήσαμε στο να γίνουν. Εξουρμανιστήκαν. Ειδικά επί Ιουστινιανού που γινόντουσαν τα φρικτά βασανιστήρια. Ξεκίνησαν. Και άλλοι, και άλλοι. Δεν ήταν μόνο και άλλοι. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μεταφέρουν και τη γνώση εκεί πέρα. Μετά έχουμε οι Άραβες φτάνουν στα μοναστήρια τα οποία
αν είχαν κρατήσει κάποια βιβλία, τα καίνε και αυτά. Οπότε και βρίσκουμε σήμερα μερικά παλίμψιστα και λέμε πω, τι βλέπω εδώ, το γαλινό. Ναι. Μια σελίδα στο μοναστήρι του Σινά στην Αίγυπτο, μια σελίδα στη Βενετία, μια σελίδα στην Αγγλία, μια ναι. σελίδα αλλού. Ψάχνουν να βρουν τώρα ένα χειρόγραφο του γαλινού, να βρουν πού είναι αυτές οι σελίδες οι περίφημες. Γιατί υπάρχουν παλίμψιστα και βρέθηκε ένα τώρα και έχουν τρελαθεί όλοι να ψάχνουν να βρουν το τι γράφει ο γαλινός. Και βρίσκουμε ένα και λέμε Παναγία μου, τι έχουμε να διαβάσουμε έχουμε τώρα. Να διαβάσουμε φαντάσου δηλαδή τώρα. Να την είχαμε όλη αυτή τη γνώση στα χέρια μας. Έτσι, αλλά μην μιλάς για το μοναστήρι του Σινά, γιατί είναι πολύ. Η βιβλιοθήκη. Μπερδεμένα εκεί τα πράγματα. Και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητα εκεί τα δεδομένα. Και τα αυτά που φυλάσσονται εκεί πέρα, μην ανοίξουμε πληγές και ορέξεις και ορέξεις σε πολλούς, γιατί είναι και απροστάτευτο το μοναστήρι εκεί πέρα και όλα αυτά τα πράγματα είναι. Είναι στο. Πάντως υπάρχει τεράστιος πλούτος μέσα στα μοναστήρια, στις μεμβράνες αυτές που χρησιμοποιούσαν τους παπύρους που τις πήραν από τους Έλληνες και τα γράψανε. Γράψανε μετά ύμνους και ιστορίες τέτοιες, βυζαντινούς ύμνους. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο πάντως διωσωθήκανε προς την Ανατολή κάποια τέτοια κείμενα. Μερικά σωθήκανε. Ευτυχώς. Και κάποια άλλα υπάρχουν σε μοναστήρια και πρόσφατα βρέθηκε Αριστοτέλης στα ελληνικά και όχι σε μεταφρασμένο στα αραβικά, σε μοναστήρια της Ισπανίας και της Γαλλίας, που σημαίνει ότι δεν πήγανε μόνο προς Ανατολάς, δεν ξεδέψαν μόνο προς Ανατολάς τα κείμενα, αλλά ξεδέψανε και προς Δυσμάς. Έτσι, επίσης υπάρχει. Και σταυροφόροι μεγάλη... πήραν πάρα πολλά. Άγιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι. Με το σταυρό στο χέρι. Με το σταυρό. Άγιοι άνθρωποι αυτοί. Το λέγει λέξη σταυροφόροι. Τι μπουμπούκια ήταν. Οι οποίοι πέσανε σαν λυσαγμένες, ότι όταν ήταν τα νοσοκομεία ειδικά της Κωνσταντινούπολης. Τα χάσανε πεντάωροφα νοσοκομεία με άψογη θεραπεία, τρόπο νοσηλείας κλπ. Οργάνωση κλπ. Φαντάσου ότι όταν μπήκαν στη βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης και είδαν τα βιβλία, επειδή ήταν απ' έξω δερματόδετα με δέρματα από γουρούνια, ελάφια, από γουρούνια. Αυτοί ήθελαν να φάνε και στα καζάνια που είχαν νερό ρίχναν τα βιβλία μέσα για να πάρουν γεύση από το χοιρινό το δέρμα. Και καίγαν τα βιβλία, τα ρίχναν τα βιβλία τους παπύρους περγαμηνές εκείνη την εποχή για να κάνουν. Γελάει ο Νικόλας. Να πάρουν γεύση κρεατόσουπας, ας πούμε. Δεν ξέραν οι άνθρωποι τι είναι τα βιβλία. Τρομερό πράγμα. Είναι πρέπει απίστευτο. Να μάθουμε. Εγώ διαβάστε και τον Γκρουμπάχερ για αυτά. Διαβάστε και τον Στρογκόρσκι, ναι. Σαν συμπέρασμα βγάζω το θέμα εδώ να πούμε ότι πρέπει να μάθουμε τους γεννήτωρές μας, να διαβάσουμε τα βιβλία μας, να κάνουμε αυτογνωσία. Όχι γκουρού και ιστορίες, δεν τρέχουμε πια να μας δώσει το φως εξ Ανατολών. Εδώ είναι το φως. Η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έτσι, οι γνώσεις είναι εδώ, μπορούμε να μελετήσουμε, να μπούμε σε βιβλία που ασχολούνται με αυτό το θέμα και να διαβάσουμε πράγματα. Και ένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένας καρκίνος δεν είχε βρεθεί την παλιά εποχή σε μούμια, ένας εκατοντάδες μούμιες που εξετάσανε, ούτε ένα καρκινάκι βρήκανε μόνο σε ένα στο ορθόν μιας μούμιας, ας πούμε, που είπανε. Δηλαδή ήταν άγνωστες οι βαριές ασθένειες, οι χρόνιες ασθένειες, οι δυσπλασίες στην εποχή εκείνη. Οι άνθρωποι με τη φυσική υγεία, τη διατροφή, τα λουτρά και όλα αυτά τους τρόπους υποκρατικής ιατρικής ήταν πάρα πολύ υγιείς. Απλώς πεθαίνανε από τους πολέμους. Τραύματα, ναι, κακουχίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας και τις διαφημίσεις μας στη σειρά και πανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν, επιμένουμε ελληνικά και ιατρικά. Δεν σταματάμε καθόλου να καυχόμεθα, να είμαστε υπερήφανοι που οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δώσαν τα φώτα όλων των επιστημών στον πλανήτη Γη. Κάναν ανθρωποκεντρικές τις επιστήμες, κάναν ανθρωποκεντρικό τον πολιτισμό, την ώρα που όλοι οι άλλοι ακόμα δεν είχαν μάθει να φιλοσοφούν. Άλλωστε, και όπως λέει και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, μόνο οι Έλληνες φιλοσοφούσαν. Δεν είχαν μάθει να συζητούν. Δεν υπήρχε διάλογος. Μπαμ, γράμπτ, οτ, 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 οτ. Αυτό ήταν. Αστερίξη, είμαστε πολύ αστερίξη, Αντρέα. Ο Αστερίξ που μιλάει ελληνικά το διαβάσατε. Ένα καταπληκτικό έργο. Σοβαρά. Ναι, έχει βγει. Ο Αστερίξ που μιλάει ελληνικά. Όλο είναι στα ελληνικά ο Γαλάτης. Μα ο Γαλάτης ήταν Έλληνας. Λοιπόν, γιος του Ηρακλή. Λοιπόν, να σε επαναφέρω πάλι πίσω. Διάβασα κάπου πρόσφατα ότι σε λίγο οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από ένα απλό κρυολόγημα. Θα πεθαίνουν μια γρίπη και πάπαλα. Θα πεθαίνουν, ξέρω εγώ, μια παρονυχίδα.
θα βγάζουν ναι, μια... Ναι, γιατί πια έχει φτάσει πια στο τέρμα η ιστορία. Υπάρχουν γρίπες με πολιτικά ονόματα. Ναι, ακούω κάτι παλαβά τώρα. Είχαμε την ασιατική γρίπη στο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή, μετά ήρθε η γρίπη της Κίνας, των Μπουλερικών, των γουρουνιών της Αιτής. Το αυτό, μόνο γρίπη Πενταγώνου, γρίπη Λονδίνου, Big Ben, δεν έχω ακούσει καμιά τέτοια γρίπη. Η προπαγάνδα είναι το κάτι το ασύλληπτο. Πάντα όλοι οι άλλοι έχουν γρίπη. Όλοι οι άλλοι έχουν γρίπη. Εκτός από εμάς. Αυτοί δεν έχουν, είναι στο απειρόβλητο όλοι. Η τελευταία μορφή γρίπης είναι η Λαγκάρτ. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Οι φτωχοί την πληρώνουν πάντα. Πάντως, όπως πάει το πράγμα με το παραμικρό παραντιβίωση και με την ευκολία που τη δίνουν οι γιατροί την αντιβίωση και κάποια άλλα τέτοια φάρμακα, σε λίγο δεν θα έχει καμία αντίσταση ο οργανισμός σε τίποτα, έτσι. Αυτό που διαβάζω και ακούω συνέχεια από τους ξένους που αυτοί έχουν φτάσει πια, τρώνε τα μεταλλαγμένα, τρώνε τα σκουπίδια κάθε μέρα, ειδικά η Αμερική, δεν συζητάμε. Είναι αδύνατο να μείνεις πάνω από μια εβδομάδα σε αυτή τη χώρα. Διατροφικά θα έχεις πεθάνει. Θα έχεις φάει τόση τοξίνη για 6 μήνες. Ήδη λένε ότι άμα φας αλεύρι για 3 μήνες θα είσαι άρρωστος. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο, το leaky gut syndrome, του διάτρητου εντέρου, που είναι όλοι άρρωστοι από παρενέργειες της τοξίνης των εντέρων που έχουν φάει και έχουν μαζέψει. Είναι απίστευτο. Αυτό μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να ανατραπεί, βεβαίως. Με αποτοξίνωση και διατροφή και μάλιστα με πολύ απλά πράγματα. Μια χούφτα αμύγδαλα την πάμε λίγο εδώ. Έλα, πες μου τώρα λοιπόν. Πες μου έναν οργανισμό ο οποίος θέλει πρακτικά να αποτοξινωθεί. Ωραία. Έτσι. Γιατί και ο καημένος δεν ξέρει τι ψωνίζει. Πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στο φούρνο της γειτονιάς του. Δεν ξέρει, δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τι αλεύρια χρησιμοποιεί ένας και άλλος. Θέλει λοιπόν κάθε πότε πρέπει να κάνει αποτοξίνωση ένας άνθρωπος. Μια φορά το χρόνο είναι καλά. Μια φορά το χρόνο. Για πόσο διάστημα. Για 7 μέρες είναι πολύ καλά. Μια εβδομαδούλα λοιπόν το χρόνο. Ή αν το καλοκαίρι μπορεί και κάνει μια αποτοξίνωση με σταφυλοθεραπεία ή με χυμούς φρούτων, καρπούζι ή κεράσια τώρα που είναι της εποχής. Μια εβδομάδα μόνο καρπούζι. Μια εβδομάδα μόνο καρπούζι και μάλιστα λένε ότι οι Άραβες. Δεν θα προλάβει. Λένε ότι άμα βγει το καρπούζι, σταματάμε να μαγειρεύουμε. Το καρπούζι είναι καταπληκτικό φαγητό. Οι Άραβες το λένε αυτό. Εκεί πέρα κάτω, εντάξει. Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή. Τρώνε πολύ καρπούζι γιατί είναι και φυσικά ακόμα τα δικά μας. Δηλαδή μια εβδομάδα. Μόνο ένα φρούτο, ναι. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλή απόψη. Μόνο στα φύλλα. Εγώ τη δεύτερη μέρα. Στα φύλλα είναι πολύ ωραία. Εγώ τη δεύτερη μέρα θα τρώγα και το πράσινο και το κουκούτσι και το. Γίνεται, δεν θα. Ναι, είναι ωραία ιδέα. Δεν το κρατάσαι. Και άμα έχει λίγο τσιμπημένο ζάχαρο. Τότε παίρνει και φιλελιά. Τα ξέχασε. Τα λέγαμε. Πίνει και μια φραπελιά στο κέρατσι. Δηλαδή. Αμέσω. Πίνει το χυμού. Πίνει χυμού, Ανδρέα μου. Πώ κάνει. Τα φιλαελιά χυμό. Το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε πει στις εκπομπούλες και στα βιβλία που έχω γράψει. Σας έχω κεράσει και άλλες φορές. Η συνταγούλα είναι απλή. Ένα ποτήρι φύλλα, 4 ποτήρια νερό στο μπλέντερ. Το χτυπάμε καλά. Να γίνει πράσινος χυμός. Το σουρώνουμε και έτοιμο στο ποτήρι μας. Βάζουμε και ένα λεμονάκι άμα θέλουμε. Για γεύση και το βάζουμε στο ψυγείο και είναι και τροφερό το καλοκαίρι. Για ψυγείο, ναι, πολύ ωραίο. Και το βγάζεις και σε παγάκια, μα θέλεις. Να έχεις και ένα παγάκι πράσινο κάπου. Ένα. Και το πίνουμε όλη την ημέρα. Και το πίνουμε ένα την ημέρα, δύο ποτήρια την ημέρα είναι πάρα πολύ καλό. Για αποτοξίνωση. Τώρα είναι ό,τι πρέπει. Ωραία, λοιπόν. Εκτός από αυτήν την αποτοξίνωση του καρπουζιού και του σταφυλιού τώρα το καλοκαίρι, πες αν ένα άνθρωπο θέλει να κάνει μια αποτοξίνωση άλλη. Δεν την μπορεί αυτή. Βγάζουμε τα στερεά. Κυρίως αυτή είναι η βασική αποτοξίνωση, τα ζωικά, εκτός από το αυγό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κρέας το αυγό. Κρέας και τυρί. Εννοείς. Κρέας, τυρί, πουλερικά, ναι, αυτά να φύγουν. Το αυγό όμως το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή πρωτεΐνη και μάλιστα ένας Κινέζος που πέθανε τώρα 256 χρονών, όταν το ρωτήσανε πριν φύγει από τη ζωή, ποια ήταν το μυστικό σου. Πόσο χρονών? 256. Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Ήταν σαν μούμια. Ήταν ένα αποσκελετωμένο άτομο. Αλλά ζούσε και τον είχαν καταγράψει. Λοιπόν, αυτός μάζευε βόταν πάνω στο Θιβέτ. Ζούσε πάνω εκεί στα ημέρα. Για σένα, Γιώργο, τι πρέπει αυτό. Βότανε ένα αυγό την ημέρα και έκανε πάρα πολύ τσικούγκ, δηλαδή διαλογισμό. Εναρμόνιση με το περιβάλλον, αυτά που λέγαμε και εμείς, τα ασκληπία και όλα αυτά. Έρωτα έκανε. Ναι, είχε και γυναίκα βέβαια. Όχι μόνο μία, είχε πολλές. Είχε πολλές γυναίκες. Στα 250.
Δεν ξέρουμε αν έκανε στα 250, βρε Αντρέα μου. Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως ήταν ευτυχισμένος και είπε ότι έζησα τη ζωή μου όπως ήθελα να τη ζήσω. Στα 250. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να πεις στη ζωή σου πριν πεθάνεις κάπου. Όταν φεύγεις πλήρης, έμπλεος που λένε. Αυτό ήθελες να μάθεις εσύ αν έκανε έρωτα στα 250 ο Κινέζος. Μου θύμισε μια γεροντέρα το Θανασάρα που ήθελα να τον πηγαίναμε σε γυναίκα. Με το καροτσάκι τον πηγαίναμε. Τον περίμενε η καλή κυρία. Έφτανε η ώρα πια της συνευρέσεως που λέμε. Πώς αλλιώς να το πω. Και έλεγε: τα χέρια μου ανοίξτε τα. Του ανοίγαμε τα χέρια. Τα πόδια ανοίξτε τα. Του ανοίγαμε τα πόδια. Και όταν λοιπόν τον είχαμε ανοιχτό χέρια πόδια, μας έλεγε: και τώρα αμολάτε με. Λοιπόν, Αντρέα, τώρα μου ήρθε στη σκέψη ένα άλλος πολύ φοβερό βότανο. Που είναι φοβερό για το σεξ. Για να βοηθήσει το Θανασάρα. Φοβερό για το σεξ. Δεν θα το πούμε όμως στον αέρα. Γιατί δεν το πούμε στον αέρα. Δεν θα το βρουν, εύκολο. Ας μην το μαθαίνουμε και άλλοι τώρα. Καλά, πλάκα μου κάνεις τώρα. Πάμε στην ώρα. Θα γράφεις το βιβλίο μου αυτά. Έχει ξεφύγει η συζήτηση. Έχει ξεφύγει. Εγώ όμως. Αυτά τα βότανα αυτά. Σελίδα 566 στο βιβλίο της. Βρήκα ποιο είναι αυτό το ασύλληπτο αφροδισιακό. Έχει ξεφύγει. Που σε απογειώνει. Που σε κάνει 252 ετών. 256 ήταν ο παππούς. Ναι, 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 μπράβο. Του κόψε 4 χρόνια. Να θέλει το βράδυ. Τσίκι, 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 τσίκι. Λοιπόν. Εγώ το ξέρω, το μάθα. Αν θέλετε, το βιβλίο ονομάζεται. Να το πούμε, να το πάρει το ποτάμι. Φίλα, όχι. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Θα του λέμε τα μυστικά μας. Φίλα Ελιάς. Μέθοδοι φυσικής ίασης, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή. Σελίδα. Εκεί λοιπόν σελίδα 566 λέει, ξεκινάει γαϊδουράγκαθο. Προχώρα παρακάτω. Σου λέει δρά εναντίον της χρόνιας υπατήτηδας, κυρώσεως του ύπατος και ασθενειών του σηκωτιού. Φάτε αγκινάρες ομές με το τσίπουρο ή είναι ο πνευματώδη ποτά. Βράστε 30 σπόρους γαϊδουράγκαθο σε μια κούπα νερό και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχώρα για το γαϊδουράγκαθο, δεν θέλεις να πεις κάτι άλλο. Θέλεις πάει να πεις. Στην Αντράκλα. Άρα τι γίνεται με την Αντράκλα. Γιατί λέγεται Αντράκλα, ξέρετε. Το λέει η λέξη. Το λέει η λέξη από μόνη της. Α, μπράβο. Μετά πηγαίνει σε αυτό που δεν χρειάζεται να το ανακοινώσω. Πες το παιδάκι μου, έχει βράσει ο κόσμος μέχρι τώρα. Τους έχει τρελάνει τους ανθρώπους. Συνεχίζει παρακάτω. Σε αυτό που με κυνηγάει η Λιούμπα κάθε μέρα. Να πηγαίνει στην Πιλούμπα. Την Πιλούμπα. Το οποίο είναι το δήλωμα. Βέβαια η Ρωσής κυρία γνωρίζει τη σημασία της Πιλούμπα. Γιατί ονομάζεται το δέντρο για τα μαλλιά των κυριών. Το άλλο δεν το λέω. Δεν το λέω. Θα σα πω όμω εγώ ένα από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, δεν το είπε τελικά. Κοίτα να δεις. Είναι μυστικό τη. Δεν θα λέμε τα μυστικά μα. Είναι το μυστικό τη εκπομπή. Όποιο επιθυμεί. Στην τρίτη εκπομπή θα το πούμε. Και έχει τη λαχτάρα και θέλει να γλιτώσει από τα βιάκρα και από τα υπόλοιπα τα ροδάκρα. Εδώ είναι. Εδώ μέσα. Και τα λέει όλα. 720 σελίδες η καινούρια έκδοση του βιβλίου μου. Εμείς την 566 θα κάτσουμε. Τις άλλες μετά. Κόλλησα. Να σου πω τώρα για να σε επαναφέρω στην τάξη, γιατί η κυρία Καραμπάτσου έχει έρθει εδώ να μιλήσει για τη Γιουνάνη την ιατρική. Έτσι. Μιλάμε και τα μυστικά τη. Που ψάχνανε και οι Έλληνες να βρουν τα μυστικά και ήταν το πιπάλι. Τι ήταν το πιπάλι? Πιπέλι, πιπέλι. Άμα δεν μπορείς να το πεις καλά, το λες πιπέλι. Α, το πιπέρι. Το πιπεράκι. Το πιπέρι, το τσίλι, το οποίο το θεωρούν πιπέρι, ένα υπάρχουν πολλών ειδών όμως, έτσι. Αυτό το πιπέρι το οποίο φυτρώνει και σε είναι, το βάζουν σε όλα τα πεζοδρόμια στην Αθήνα. Στο μουσείο μπροστά στο πολεμικό, στον Ολυμπιωδιός. Τεράστιες πιπεριές. Μαζέψτε πιπέρι τώρα που θα γίνει.
Πότε έγινε το πιπέρι? Τώρα, σε κανένα μήνα πρέπει να έχει γίνει. Mm-hmm. Μαζέψτε από τα δέντρα. Υπέροχο, άσπρο πιπέρι. Υπέροχο. Το οποίο ανανεώνει τα αγγεία και είναι θερμαντικό και βοηθάει πάρα πολύ στην αποτοξίνωση. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που το αίμα μας γίνεται πιο θερμό και υγρό, χρειάζεται μια δυνάμωση του ανοσοποιητικού, γιατί εδώ πέρα, όπως μας λένε τα κείμενα, πρέπει να κάνουμε, να διαλέξουμε τις τροφές ξινές και όλες τις κρύες και στυπτικές, όπως ρόδι, χυμός αγουρίδας, τάμαριν, για ισορροπία ξύδι, λεμόνι, μήλο, και να μασάμε και καπνό. Επίσης, εκεί που καθόμαστε στο σαλόνι, να ψεκάσουμε με θαλασσόνερο αναμειγμένο με ξύδι και από κρασί. Ωραία συνταγή αυτή. Με θαλασσόνερο κάνεις αποτοξίνωση και καθαρίζεις τον χώρο σου. Το χώρο. Με το θαλασσόνερο. Mm-hmm. Δεν μου λες, αυτό το κάνεις κοκτέιλ και το πίνεις? Όχι. Αυτό είναι ότι πρέπει για αυτούς που υδρώνουν, από ό,τι βλέπω εγώ. Και τώρα το καλοκαίρι είναι ωραίο το θαλασσόνερο να καθαρίζουμε. Λοιπόν, χρωστάς ακόμα να μας πεις την αποτοξίνωση. Την αποτοξίνωση, ναι. Λοιπόν, η αποτοξίνωση, όπως λένε οι σύγχρονοι διατροφολόγοι σε όλο τον κόσμο, είναι τα βασικά βότανα, μάλλον τα μπαχαρικά, που είναι η κανέλα, η βανελιάνα, η μαύρη σταφίδα, το κάρδαμο, το σκόρδο και το γλυκάνισο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δυναμικά αυτά, μπορείτε να τα βάζετε στην καθημερινή διατροφή, λίγο από το καθένα, ανάλογα με το πόσο σας αρέσει στο πιάτο σας. Και για να ανεβούν οι ορμόνες, τα φυτοϊστρογόνα, βάζουμε ένα κομματάκι σοκολάτα κάτω από τη γλώσσα, αλλά να μην ακουμπάει καθόλου τα δόντια. Η σοκολάτα αυτή είναι πιο δυνατή από τα οπιούχα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Η αίσθηση της ευχαρίστησης που δίνει η σοκολάτα μέσα στους γευτικούς κάλικες και στον εγκέφαλο μας κάνει το ίδιο αποτέλεσμα σαν να έχουμε πιει. Και γιατί λες να μην ακουμπάει τα δόντια? Γιατί δημιουργεί απορροφάται σε αυτά τα δευτερόλεπτα που φεύγει το ερέθισμα και πάει στον εγκέφαλο. Κρίνονται αυτές οι φερορμόνες, οι οποίες μας δίνουν αυτή την αίσθηση της ευδεξίας και της ευχαρίστησης, βαθιάς ευχαρίστησης. Και χωρίς να παχαίνουμε, δεν θέλουμε παραπάνω σοκολάτα. Δύο κομματάκια το πολύ. Και δύο τετραγωνάκια ή δύο πλάκες? Δύο τετραγωνάκια. Τι θα καταλάβουμε με δύο τετραγωνάκια? Έτσι γίνεται. Πολύ αυστηρή η φυσική υγεία, γιατί αλλιώς παχαίνεις. Αν τρως παραπάνω. Πάντως και ποιότητες από σοκολάτα. Η μαύρη σοκολάτα. Τότε δεν είναι οπιούχα. Όχι, δεν είπα ονειπιούχα, είναι καλύτερα από ονειπιούχα. Η δύναμη των ιστρογόνων παράγονται και τα φυσικά οι ουσίες που σου φέρνουν την ευεξία και την ευχαρίστηση είναι πολύ πιο δυνατά. Δηλαδή, σαν την κοκαίνη. Και καλύτερο. Είσαι καλύτερο. Τι λέω. Να σας πω και το νέο, μου το έλεγαν σήμερα από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι εγκρίθηκε η καλλιέργεια για ιατρική χρήση της κάναβης, κάτι το οποίο έχω διαβάσει πάρα πολλά χρόνια τώρα, πως κάνει πάρα πολύ καλό η ιατρική χρήση για το άσμα, για τα παιδιά που είναι πάρα πολύ υπερκινητικά, δεν εστιάζεται η προσοχή τους σε ένα ορισμένο θέμα στο σχολείο, και για τον καρκίνο επίσης. Mm-hmm. Και με άδεια, και με το λάδι αυτό θα χορηγείται σε ασθενείς. Το είχα δει στο Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια που είχα ταξιδέψει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που το καπνίζαν ελεύθερα μέσα στο χώρο για θεραπεία μόνο. Θα πρασινίσει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Δεν θα μείνει, φίλε μου, βράχος πουθενά. Και να κάτι πλατή φυλά. Και θα λέει μάρος. Και να τα προσέχουμε. Και τι να το πει τώρα ο μπάτσος? Να του πει κόφτο, τι κάνει, τι να κόψει. Η εθνική οικονομία θα έχουμε. Ένα λάθος. Έχουμε τον νόμο περί δασών. Έχω πρόβλημα προσοχής, θα λέει, για αυτό το καλλιέργο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ταυτόχρονα βγήκαν και κάποιες μετρήσεις και κάποια papers που μιλάνε για το λάδι της καρύδας, έτσι. Α, ναι, μαζί με λάδι καρύδας και hemp. Ναι, το είδα, το διάβασα σήμερα αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ καλά.
Και μάλιστα είναι πολύ κρυφά κρυμμένες στο διαδίκτυο για να τις βρεις αυτές. Πρέπει πολύ περίεργα να ψάξεις να τα βρεις αυτά τα πράγματα. Ναι, έτσι. Πρέπει να είσαι μέλος εταιρείες που λένε. Το PubMed το γράφει. Mm-hmm, το PubMed. Το PubMed είναι πολύ καλό. Τι καλό κάνει το λάδι της καρύδας. Βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό σύστημα. Εμβρέχει όλες τις υποδοχές του εγκεφάλου, γιατί το εγκέφαλός μας είναι από λάδι, λιπαρά. Και τα λιπαρά οξέα αυτά δημιουργούν την αντιφλεγμονώδη κατάσταση που μπορείς να ξεπεράσεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Και πώς το βγάζεις το λάδι της καρύδας? Α, το πουλάνε. Οι μαύροι εκεί που φτιάχνουν τις καρύδες πουλάνε και λάδι καρύδας. Εμείς εδώ έχουμε. Έχουμε, βεβαίως. Εισάγουμε. Δεν έχουμε καρύδες. Αλλά όταν είχα πάει κάτω εκεί στα νησιά αυτά τα εξωτικά, τρώγανε τις καρύδες σαν. Κάθε μέρα τα καθαρίζανε επί τόπου, σαν κάστανα πάρα πολύ. Και εδώ τις καθαρίζουν τις καρύδες. Είναι πολύ καλό φαγητό, πολύ ωραίο. Και έχουν εκπαιδεύσει και πίθηκους να ανεβαίνουν πάνω και να τις μαζεύουν. Ναι, ναι. Γιατί βαριούνται αυτοί. Και μόνο με πετάνε στο κεφάλι. Ναι, το έχω δει και αυτό. Να σου πω κάτι, για να επιστρέψουμε στη Yunani Medicine, τώρα την ιωνική ιατρική της Ινδίας. Όταν πήγες εσύ εκεί πέρα, ως Ελληνίδα γιατρός. Ήμουνα τότε στο πανεπιστήμιο και είχα επαφές με την έδρα της προσωπικής χειρουργικής. Πώς αντιμετώπισα. Και με είχαν υποδεχθεί, με βάλανε σε ένα καλό. Πήγα σε ένα καλό ξενοδοχείο. Από τις, στο Δελχή, όλα αυτά. Στο Μαντράς είχα πάει. Και εκεί ο πρίτανης της σχολής κάλεσε τον. Ήταν και μαχαραγιάς της Ινδίας. Και με καλέσαν να μείνω στο πανεπιστήμιο τιμητικά, επειδή ήμουν Ελληνίδα γιατρός. Αυτό ήταν και μόνο αρκετό. Ναι, γι' αυτό και μόνο, γιατί πήγα να ερευνήσω έτσι, να έχουμε μια φιλική συζήτηση και να βγάλουμε κάποια έρευνα. Σ' αγάπησε. Οι δε κοπέλες. Σ' αγάπησε. Όχι, οι κοπέλες. Ο μαχαραγιάς. Είδε την ξανθιά εκεί ο μαχαραγιάς. Πήγαμε σπίτι και είπε, μαγειρέψανε. Θα την κάνω μαχαρανή. Αυτό μπορεί να ήταν και στο μυαλό του. Λοιπόν, οι δε κοπελίτσες. Πόσο χρόνο ήσουν, Φιάνασά μου, ξανθούλα εκείνη την εποχή. Όχι, ήμουν καστανούλα για την εποχή. Καστανούλα. Οι δε συμφοιτήτριές μου φέρανε σάρι και με ντύσανε επί τόπου. Βάλανε και κόκκινη βούλα, φανταστείτε. Σου βάλανε και βούλα. Έχω τη φωτογραφία. Στο μέτωπο από πάνω. Ναι, ναι. Σε βούλα, σε σταμπάρανε. Αυτά τα σάρι πραγματικά ήταν πανέμορφα, γιατί είναι τόσο ωραία οι πτυχές και το ύφασμα. Που είναι αγνό, γνήσιο κόκκινο. Ή μετάξι ή από μακερό. Και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Έφαγα υπέροχα πράγματα, με βότανα, με αρώματα, με χίλια δυο καταπληκτικά. Πάντως, για σκέψου τώρα να φέρεις έναν επιστήμονα στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι, και να τον υποδεχτούν κάποιοι άνθρωποι και να πας να τον ντύσεις με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά. Ναι, για φαντάσου. Και ότι θα βγουν οι εφημερίδες να πούνε. Και να του βάλεις και βούλα. Για γραφικούς. Για γραφικούς. Τι kits θα πούνε. Τι. Εδώ βλέπω που τρώγουν άνθρωποι... το μαραθώνιο και φοράνε χλαμίδες ή φοράνε στεφάνια μελιά. Και τους κοιτάνε περίεργα που έρχονται και φυλάνε το χώμα κάτω που τρέχουν το μαραθώνιο. Ναι, υπάρχουν πολλοί ξένοι που έρχονται και πάρα τρέχουν πολύ με πέδιλα. Έχω σπίτι στο μαραθώνα και τους βλέπω και πραγματικά λατρεύουν την Ελλάδα. Είναι τρομερό. Και εκεί λοιπόν που είσαι στο... Εκεί που είναι λοιπόν συναντάω και τον γιατρό της περιοχής, ο οποίος αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι πληρώνεται μόνο όταν δεν υπάρχει κανείς άρρωστος στο χωριό του. Δηλαδή, άμα αρρωστήσει ένας. Άμα αρρωστήσει ένας, του κόβουν το μισθό μέχρι να τον κάνει καλά. Σοβαρά μιλάς. Άμα ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Ο Yunani Doctor, ο γιατρός ο Yunani, δεν πληρώνεται όσο υπάρχουν άρρωστοι στο χωριό. Όταν του κάνει όλους καλά. Τώρα φαντάζεσαι. Αυτό είναι αλήθεια, χωρίς πλάκα. Γι' αυτό έχουν και ένα άλλο όνομα. Του λένε η γη του ίσκιου. Γιατί έχουν γίνει σαν ίσκιο όλοι τους. Τώρα σοβαρά μιλάς, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει. Τι και άμα αρρωστήσει ο άλλος, τι φταίει αυτός? Δηλαδή, και όμως είναι όλοι πάρα πολύ καλά. Τρώνε μια χούφτα ρύζι, τρώνε βότανα, τρώνε πράγματα μέσα. Αυτό το υπέροχο στο Σταρ, αυτό που είναι σαν αστέρι και μοσκοβολάει. Το γλυκάνισο αυτό, εκείνος ο περίοδος. Φοβερό. Το βάλεις αυτό. Εγώ φτιάχνω τσάι στο σπίτι γλυκάνισος. Μου και μερικές φορές ξεχνάω ένα ξύλο κανέλα, ένα γλυκάνισο μέσα στο βραστήρα. Δεν παθαίνει τίποτα το νερό. Αποτοξινώνεται το νερό. Φεύγει το χλώριο, φεύγουν τα μέταλλα, τα βαριά μέταλλα, όσα μπορεί να υπάρχουν. Και μπορούμε να πιούμε ένα πολύ πολύ καθαρό νερό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εδώ βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται ομοιοπαθική και τι κάνει το νερό, γιατί και η ομοιοπαθική είναι μέσα σε όλη αυτή την παραδοσιακή ιατρική στην Ινδία και σε όλες αυτές τις ανατολικές χώρες που δεν έχουν επεμβατικές φαρμακευτικές βιομηχανίες να τους καθορίζουν τον τρόπο που θα κάνουν την παροχή υπηρεσιών. Αυτή λοιπόν το νερό έχει αποδειχθεί ότι φέρει τρομερές πληροφορίες, ειδικά όταν έρχεται σε επαφή με άλλα πράγματα, δηλαδή με τις μεμβράνες του σώματός μου, με την ενδοκυταρική μεμβράνη. Το νερό μεταφέρει πληροφορίες. Όταν το νερό είναι καθαρό, γινόμαστε κι εμείς καθαροί, γιατί είμαστε 95% νερό. Όλα τα κύτταρά μας έχουν νερό, τα λιπόδη κύτταρα, οι μύες, τα υγρά του σώματος, τα πάντα είναι φτιαγμένα με το νερό, το οποίο μάλιστα είναι αρχαίγονη. Το υδρογόνο είναι του σύμπαντος, όπως λένε και ο Carl Sagan. Η υψηλή αλκαλικότητα του νερού. Το αλκάλιο είναι πολύ καλό για τον οργανισμό, η οξύτητα είναι η κακή. Γενικά η διατροφή, όπως λέγαμε πριν για την αποτοξίνωση, είναι καλό να έχουμε μια αλκαλική διατροφή που να είναι εμπλουτισμένη με πολύ λεμονάκι, που είναι αλκάλιο, δεν είναι όξινο. Αντιθέτως, παρόλο που έχει μια όξινη γεύση, το λεμόνι δίνει μια πάρα πολύ ωραία γεύση στα φαγητά και μας κάνει αλκαλικό περιβάλλον μέσα στο έντερό μας. Όταν λένε τη λέξη, είναι χωνευτικό το νερό μας. Είναι χωνευτικό, ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ενεργοποιεί μέσα. Ότι τα μέταλλά του δεν προσκρούν στα κύτταρά μας, μπορούν να απορροφηθούν, δεν είναι βαρέα μέταλλα, δεν είναι κάδμιο, δεν είναι μόλυβδος, δεν είναι χαλκός, είναι ελαφρέα μέταλλα και αυτά είναι εύπεπτο το νερό, και επειδή είμαστε είμαστε φτιαγμένοι όλα από νερό, μας βοηθάει πάρα πολύ και στην καλή ψυχόνευση των τροφών. Η καθαρότητα του νερού παίζει μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και ο Ιπποκράτης όλα τα αμφισκληπία τα έχει σε πηγές. Και μάλιστα λέγεται νάματα. Τα νάματα αυτά που βγαίνουν μέσα από τις πηγές, που προσκρούν στις πηγές, στα τυχώματα, στα πετρώματα, και βγαίνει φρέσκο το νερό. Έχει γίνει μελέτη τώρα στην Αμερική ότι ακόμα τα νερά ή η χυμή που είναι μέσα σε κουτιά, μετά από λίγο καιρό αποδιοργανώνεται το νερό. Το νερό το οποίο είναι χτυπημένο, βγαλμένο μέσα από τους βράχους και τις πηγές, έχει τελείως διαφορετικές ιδιότητες από το νερό που στέκεται μέσα σε ποτήρια ή σε μπουκάλια ή σε κουτιά για μέρες. Και αυτό επηρεάζει και τους χυμούς. Είναι το constructed water, όπως το λένε, δηλαδή το νερό που έχει μια δομή. Εάν αυτή η δομή χαλάσει, τότε το νερό δεν προσφέρει, χάνει πάρα πολλές ιδιότητες. Και για να εξηγήσουμε στον κόσμο, η δομή που ακριβώς συζητάμε είναι το τρίγωνο με το οποίο είναι δεμένα το ΙΤΑ 2 όμικρον. Ναι, είναι αυτό και παίρνει μια οκταγωνική σχέση. Και παίρνει ένα οκτάγωνο, φτιάχνει οκτάγωνα. Όταν κρυσταλλοποιείται, το βλέπουμε στους κρυστάλλους, ναι, του πια. Το βλέπουμε στους κρυστάλλους και στο χιόνι. Mm-hmm. Έτσι, όταν ο πάγος, όταν πέφτει το χιόνι, βλέπουμε τους κρυστάλλους του νερού. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτός είναι ο Εθέρας κατά μένα και τον κύριο Παπά, τον καθηγητή που συνεργαζόμαστε. Ο Εθέρας λοιπόν είναι αυτός που δημιουργεί τα σχήματα του σύμπαντος, είναι η κρυφή δύναμη, η πεμπτουσία, the quintessence που λένε και οι αρχαίοι, και είναι η ψυχή που διαμορφώνει τις μορφές σε συγκεκριμένα σχήματα στο σύμπαν. Τώρα είπες... Τι θεραπεύει το νερό? Το νερό είναι ένα... Εάν χωρίς νερό δεν ζούμε, πεθαίνουμε. Έχω ακούσει ότι ακόμα και καρκίνο. Ναι. Υπάρχει ένας Ινδός γιατρός, Ιρανός, τον οποίο τον είχε φυλακίσει το καθεστώς του Σάχη, σκότωσε τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του, ο ίδιος είχε καταδικαστεί 16 φορές σε θάνατο, αλλά γλίτωσε επειδή ήταν γιατρός και βοηθούσε τους φυλακισμένους, μόνο με νερό. Τους έδινε λοιπόν να πίνουν νερό, επειδή είχαν πηγή, ευτυχώς πήγαν όλοι πηγή, είχαν τρεχούμενα νερά εκεί πέρα, και πήραν και τους θεράπευσε μόνο και μόνο με το νερό. Δηλαδή, απλό. Ναι, δεν μόνο... θυμάμαι πώς το λένε, το γράφω στο βιβλίο μου. Πώς το Dr. Χιτζέ, κάπως. Πώς η θεραπεία? Ως θεραπεία, μόνο το νερό. Πώς η θεραπεία, δηλαδή μόνο να πίνεις, ναι, νερό. Αυτός ο γιατρός έφυγε, κατόρθωσε να τραπετεύσει, πήγε στην Αμερική και έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ καλό για τη δύναμη του νερού. Ναι, άστο λίγο, Ροζέλα, το βιβλίο μου. Κοιτάς την 540 σελίδα εκεί, όπως τη λέει η συνέχεια. Έχεις κολλήσει εκεί πέρα. Πάμε λίγο. Ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτός. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι για το Δευτέριο. Α, το Δευτέριο είναι
Μπατμανάτζ λέγεται ο γιατρός. Μπατμανάτζ. Μάλιστα. Για το νερό. Για το δευτέριο, το οποίο ξαφνικά. Το δευτέριο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Να κάνουμε από δευτερίωση του νερού. Από δευτερίωση. Από δευτερίωση. Ναι. Να το αφήσουμε να το χτυπήσουμε, να το βάλουμε στο ψυγείο να παγώσει και να πάρουμε το πάνω νερό. Μάλιστα. Αυτό που δεν έχει παγώσει. Θα σου πω κάτι τώρα. Ο παππούς μου όταν έπινε νερό, όταν ήθελε να κάνει νερό, έπαιρνε μια κανάτα. Δεν ξέρω αν τους θυμάσαι αυτούς τους παλιούς τύπους. Έπαιρνε μια κανάτα, έβαζε πάνω μια χαρτομάντιλο, ξέρεις, να μην μπαίνει σκόνες πάνω. Ναι, ναι. Και άφηνε το νερό εκείνη, λέει, να ξεκουραστεί. Ναι, ναι, ναι. Και μετά την επόμενη μέρα έπινε αυτό το νερό. Νερό από τη βρύση ήταν αυτό. Βρύση, από ναι, βρύση. Να φύγει το χλώριο. Το μυαλό του ήταν. Το χλώριο, δεν ήξερε για χλώρια τώρα και τέτοια πράγματα. Επειδή τώρα. Το χλώριο είναι πτητικό αέριο, μπορούμε να το κάνουμε άμα φοβόμαστε ότι το νερό δεν είναι καλό. Μάλιστα, έβαζε ένα σεμεδάκι επάνω. Σεμεδάκι. Καλά έκανε. Ναι, φεύγουν το αέριο, το χλώριο. Φαντάσου, η λαϊκή σοφία. Μπράβο. Δεν ήξερε ούτε για χλώρια ούτε για τέτοια χλώρια πράγματα. Πολύ σωστό. Όταν έχουμε αμφιβολία αν το νερό μας είναι καλό ή δεν έχουμε φίλτρα ή οτιδήποτε, τα αφήνουμε όλη τη νύχτα σε μια κανάτα και ξεκουράζεται, φεύγει το αέριο. Αυτά τα που τους βάζουν μέσα. Το χλώριο βασικά είναι για απολύμανση των αγωγών και λοιπά. Των αγωγών όλων αυτών. Ναι. Και για το δευτέριο είπες, για να πούμε πώς γίνεται η αποδευτερίωση απλά και πρακτικά. Το βάζουμε παγώνει μέσα στην κατάψυξη, αλλά πριν τελειώσει. Παγώς. Να μην τελειώσει να γίνει παγώς, πίνουμε το νερό που δεν έχει παγώσει. Το πάνω-πάνω. Αυτό είναι πιο καθαρό. Μάλιστα. Τώρα έχει βγει και μια κινέζικη μέθοδος, δεν ξέρω αν την έχεις διαβάσει, που κάνουν αποδευτερίωση του νερού πολύ απλά και πολύ γρήγορα. Πώς? Με ένα τρόπο, με ένα μηχάνημα που δίνουν αυτοί. Ναι, ναι, και το συστήνουν μάλιστα ωραία. Ότι πρέπει να πίνεις από. Αυτό που έχει γίνει τώρα, ένα τρομερό πράγμα με το νερό, πρέπει να το πω. Είναι ότι ο δόκτωρ Ζιλ Μοντανιέ, που έχει πάρει και Νόμπελ ιατρικής. Ένας Γάλλος εφευρέτης, γιατρός, βρήκε ότι μέσα στο νερό, στα κύτταρα του νερού, στη δομή του νερού μεταφέρονται πληροφορίες σε χιλιόμετρα απόσταση. Και ίσως αυτό είναι και το μυστικό της ομοιοπαθικής. Πώς μεταφέρεται σε ελάχιστη δοσολογία το φάρμακο όταν έχει αραιωθεί 1 εκατομμύριο φορές το μπουκαλάκι. Είναι τρομερό αυτό. Πήρε λοιπόν ένα υγρό, ένα στοιχείο, το μετέτρεψε, έστειλε μέσω κομπιούτερ στην Ιταλία, από Γαλλία μιλάμε, έστειλε στην Ιταλία τη μεταφορά ηλεκτρονικά της δομής του νερού. Μετά στο πρώτο δείγμα που είχε στο γραφείο του έβαλε κάτι άλλο και αμέσως μετά το νερό της Ιταλίας άλλαξε. Μάλιστα. Είναι καταπληκτικό αυτό το πείραμα. Πιστεύω ότι θα λύσει και το γρίφο, το πώς μετατρέπεται το νερό σε φάρμακο με το ομοιοπαθικό. Ενώ χάνεται η ουσία που είναι στην αρχή, στο τέλος έχουμε ένα φάρμακο. Επιστροφή λοιπόν και πάλι σε αυτόν τον ωκεανό της Ιουνανή ιατρικής. Της ιατρικής της φύσεως τελικά στην ουσία, έτσι, επί της ουσίας. Της αιώνιας ιατρικής μας θα έλεγα εγώ. Ακριβώς. Δεν τη χαρίζω σε άλλους, δεν τη χαρίζω. Ναι, η ελληνική φύση έχει πάρα πολλά βότανα και τα οποία μακάρι τουλάχιστον να τα ξέραν τα παιδιά και να τα, από το σχολείο να τα διακρίνανε. Και να μην κόβουν τα πόδια τους υπουργοί υγείας από διαβήτη και γιατροί. Ναι, τρομερό. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, τι άλλο περιμένουμε σε μια χώρα που έχουμε τον Ιπποκράτη, υπουργός υγείας και γιατρός, να κόβει το πόδι τους από το διαβήτη. Περιμένουμε μας κάνει καλά κανένας άλλος. Ο διαβήτης λοιπόν είναι μια ασθένεια που έχουμε πολλά μηνύματα τώρα εδώ πέρα. Σιωπηλή και που μας λένε διάφορα να πεις κάποια πράγματα για το διαβήτη και για το ζάχαρο. Οι ύπουλες ασθένειες λοιπόν είναι ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος. Αυτές οι τρεις μάστιγες είναι διατροφικές ασθένειες. Δηλαδή, θες να πεις ότι παθαίνουμε διαβήτη ή καρκίνο επειδή έχουμε λάθος διατροφή? Βεβαίως. Μάλιστα. 5% μόνο είναι τα γενετική προδιάθεση τώρα και το 95% το περιβάλλον, το πώς σκεφτόμαστε και τι τρώμε. Το 95% λοιπόν που είναι η τροφή μας, πρέπει να είναι το φάρμακό μας, είναι λάθος.
τρώμε πολλά άμυλα, τρώμε πολλά ζάχαρα, τρώμε πολλά λίπη και δεν παίρνουμε υπόψη μας ότι το κύτταρο για να δουλέψει θέλει ενέργεια, τα μυτοχόνδρια να παράγουν ενέργεια, τα οποία δίνονται από συγκεκριμένες τροφές, τις πράσινες τροφές, όπως τις πορτοκαλί τροφές, τις κόκκινες τροφές, το ουράνιο τόξο, όπως λέω στο βιβλίο μου. Φάτε το ουράνιο τόξο σας. Δηλαδή, κάθε μία τροφή παράγει και διαφορετικά στοιχεία. Το καρότο, το μπατζάρι, το κολοκύθι, τα φρούτα, το βερίκοκο, όλα αυτά, αν μπουν στη διατροφή μας καθημερινά και ελαττώσουμε τις ζωικές τροφές, τα παχιά, τα άσπρα προϊόντα, τότε ο οργανισμός θα γυρίσει πάλι στο αλκαλικό περιβάλλον και θα βγει στη φυσιολογική του κατάσταση. Ο διαβήτης είναι πάρα πολύ πολύ αρρώστια. Χτυπάει έμφραγμα, νεφρική ανεπάρκεια, γάγκρενα, τύφλωση και εγκεφαλικά επεισόδια επιφέρει. Όποιος δεν ακούσει, έχει μεγάλα προβλήματα. Η τύφλωση, ας πούμε, τα νέα παιδιά που υπάρχει και νεανικός διαβήτης τώρα από το πολύ γάλα τσαγελάδος που τρώνε τα μικρά παιδιά. Το οποίο γάλα τσαγελάδος είναι απαγορευμένο. Θα έλεγα να γίνεται απογαλακτισμός από τη μαμά τους, αφού θυλάσουν τα παιδάκια, τελειώσανε τα γαλατερά. Ναι, ή γιατί θα παίρνουμε κεφίρ ή ξινόγαλο ή γιαούρτι ή οτιδήποτε ή κατσικίσιο. Να έχει κατσικίσιο γάλα ή τέρμα τα γαλακτερά. Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι κανένα ζώο στον πλανήτη δεν θυλάζει αφού τελειώσει αφού ο θυλασμός του. Και δεν παίρνει γάλα δηλαδή. Και βέβαια η κατσίκα σταματάει να έχει γάλα, ναι, άμα σταματάει και ο θυλασμός. Άρα η φύση σου λέει ότι μέχρι εκεί. Έτσι είναι. Ε? Ακριβώς έτσι είναι. Και μάλιστα κάποτε που ήταν της μόδας τα τεχνητά γάλατα στην Αμερική, έχω μια φίλη Αμερικάνα, Ελληνοαμερικάνα, η οποία γεννήθηκε σε ένα πολύ ακριβό νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και επειδή ήταν πλούσια, της λέγανε οι γονείς της μητέρας ότι πρέπει να τρως αυτό το τάδε κουτί, δεν πρέπει να θυλάσεις το παιδί σου, να γίνεις άσχημη γι' αυτά, πρέπει να θυλάσεις τάδε μάρκα, δηλαδή πουλάγανε στις γυναίκες και τα κουτιά το γάλα που θέλανε να προωθήσουν μέσα από τις νευτικές κλινικές. Τι διαφορά έχει ένα μωρό όταν μεγαλώνει μεγάλα ευαπορέ από ένα μωρό που μεγαλώνει με το γάλα της μάνας του? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, τεράστια διαφορά. Καταρχάς το ευαπορέ είναι παστεριωμένο, είναι από πολλά ζώα, έχουν φάει όλα αυτά τα ζώα ένα σωρό φάρμακα το οποίο έχουν μεταφέρει μέσα στο γάλα τους και η παστεριώση σημαίνει ότι είναι νεκρό το γάλα μέσα στο κουτί. Ή ακόμα από ένα νοπογάλα που λέμε. Από ένα νοπογάλα. Σκόνη, γάλα σκόνη που δίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, το γάλα της μητέρας, η ίδια η μητέρα δίνει πολλές ανοσοσφαιρίνες στο παιδί της και δίνει τρομερή αντίσταση για τις αρρώσεις που θα έρθουν αργότερα. Αντισώματα. Λοιπόν. Αντισώματα, ναι. Λοιπόν, οπότε δεν συγκρίνεται, δεν έχει καμία σχέση το ένα γάλα με το άλλο. Και επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που ζουν πάνω στις περιοχές της Ασίας, πάνω στα Ιμαλάια, οι καλάς, ας πούμε, που πίνουν άβραστο κατσικίσιο γάλα, ζουν πολλά χρόνια και χωρίς κανένα πρόβλημα. Φτιάχνουν τα τυριά τους, τα βιολογικά τυριά εκεί πάνω και τρώνε όλοι μαζί. Δεν είχαν ποτέ ούτε καρκίνους, ούτε διαβήτη, ούτε τύφλος, ούτε τέτοιες βαριές νόσους του πολιτισμού, όπως λέγεται. Να πούμε στον κόσμο ότι μια φιλία από εκεί πέρα πάνω, η Χούντζα, έχει βρεθεί ότι είναι η πιο υγιής φυλή στο πλανήτη. Η Χούντζα είναι μουσουλμανισμένη καλά. Ναι, ναι, όχι, λέω για μια έρευνα που έχουμε κάνει και στην οποία συμμετείχα και εγώ και είχα πάει και είχαμε λέξει. Είναι εκμουσουλμανισμένη καλά. Ναι, ήταν Έλληνες παλιά. Η Χούντζα. Και έχει πέσει όλη η δουλειά πάνω στη Χούντζα, ενώ οι καλά έχουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες. Ναι, απλά το έχουν βερίκοκα κι αυτοί πάρα πολλά. Ναι. Προηγουμένως μου έλεγε για τη μητέρα σου ότι είχε πάρα πολύ ζάχαρο. Ναι. Και τον έκοψε με τα πικρά μύγδαλα. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή τα πικρά πράγματα είναι γεγονός ότι άμα φάμε μια τούρτα, μετά θα πιούμε ένα πικρό πράγμα να ισορροπήσουμε λιγάκι αυτή τη γλυκά. Το ζητάει ο οργανισμός. Το ζητάει ο οργανισμός. Έτσι είναι και τα κύτταρά μας. Εξορροπείται το ζάχαρο από τα πικρά που είναι B17, η λετρίλη και οι πικρές ουσίες αυτές που βρίσκονται μέσα στα κουκούτσια του πικραμύγδαλου, του βερίκοκου και το ίδιο του πικραμύγδαλου, του αχλαδιού, του λεμονιού, όλα τα σποράκια πρέπει να τα μασάμε. Το κουκούτσι του σταφυλιού, του πεπονιού, του καρποζιού, του μήλου. Του μήλου, να τα κάνουμε γάλα, το λένε και οι Ιουνάνοι,
ότι το κάνουμε γάλα το κουκούτσι του πεπονιού. Στο γουδί το βάζεις? Όχι, το βάζουμε στο μπλέντερ με λίγο νερό και το αλέσουμε και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γάλα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα που θέλω επί τη ευκαιρία να σε ρωτήσω. Είπαμε για το διαβήτη και το σαχαρόδι διαβήτη κλπ. Είναι τεράστια όμως τα ποσά που διακυβεύονται από τις φαρμακοβιομηχανίες για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που οι οποίοι στο τέλος τους πείθουν ότι είναι εξαρτημένοι σε όλη τη ζωή από αυτήν την ιστορία. Έτσι. Υπάρχει τεράστια προπαγάνδα. Η φαρμακοβιομηχανία είναι η πέμπτη πιο ανθούσα βιομηχανία στον πλανήτη. Όπλα, αυτοί κάνουν τα όπλα. Πετρέλαιο. Ναι. Pharma medicine, όπως λέγεται. Pharma cartel. Το pharma cartel πάει μαζί χέρι-χέρι. Επενδύει ένα στα κέρδη του άλλου και κάνουν τους πολέμους και όλα αυτά. Έχεις σκεφτεί βέβαια τι τους λες αυτή τη στιγμή εσύ τώρα σε όλους αυτούς, έτσι? Εγώ έχω μπει πάρα πολλά χρόνια μέσα στο κίνημα για την απελευθέρωση της υγείας με τον Dr. Rath στη Γερμανία και στην Καλιφόρνια που έχει αναλάβει το ίδρυμα του Νολίνο Σπόουλινγκ. Και κάνουμε μεγάλη ενημέρωση, γιατί τώρα πια η ιατρική είναι στην ενημέρωση. Πού την κάνεις την ενημέρωση? Εγώ δεν σε βλέπω σε κανάλια, δεν σε βλέπω σε τηλεοράσεις, δεν σε βλέπω δηλαδή στα ΜΜΕ. Πώς δεν τη βλέπεις, απόψε εδώ δεν είναι? Ναι, εντάξει. Δεν θα την ακούσουν. Για τους άλλους είμαι αόρατη, όμως η φωνούλα μου ακούγεται μόνο. Καταλαβαίνετε τι λέω εγώ. Μπορεί να με ακούσει ο καθένας στις εκπομπές σας στο ίντερνετ, στο Φρικτορίες κάθε φορά που βγαίνω, και επίσης μπορεί να με δει και στο YouTube στο κανάλι του Olympus TV που με φιλοξενεί κάθε Τρίτη και κάνουμε εκπομπή έτσι όπως τώρα, ζωντανή, και μιλάμε και λέμε πάρα πολλά, και μπορείτε να μου γράψετε από κάτω σχόλια ή να μου στείλετε email. Απαντάς όλα? Απαντάς. Προσπαθώ. Είσαι κουμπάκιας έτσι. Μ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο και είναι ο σκοπός της ζωής μου. Είναι με 30 χρόνια στο επάγγελμα αυτό και άλλα 10 τουλάχιστον στις μελέτες. Εντάξει, μ' αρέσει και το κάνω. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα του γάλακτος, γιατί μια τελευταία μελέτη που διάβασα για τους αγρότες της Ευρώπης, ότι όλοι έχουν ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα, περίπου το Βόρειο Αιγαίο, από DNA που έκανε και το Δημοκρίτιο, συμμετείχε, αλλά και Πανεπιστήμιο του Mainz. Είναι η μελέτη αυτή, είναι πρόσφατη, μπορεί να τη διαβάσει ο κόσμος. 8.000-8.500 χρόνια π.Χ. Αυτοί οι άνθρωποι φύγανε από το Βόρειο Αιγαίο και το Μαρμαρά και ανεβήκανε προς τα πάνω, προς Βαλκάνια, και φτάσανε Κεντρική Ευρώπη, Σκανδιναβία, Γαλλία κλπ. Και οι πρώτοι δίδαξαν τη γεωργία. Δίδαξαν τη γεωργία, αλλά λέει το εξής σημαντικό, ότι φέρουν και νέες ασθένειες, διότι λέει αυτοί οι νότιοι εντός εισαγωγικών, δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδος και του Αιγαίου μας, είχαν δυσανεξία στη λακτόζη. Άρα, αυτό είναι ένα γονίδιο το οποίο λείπει. Αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε χάσει σήμερα. Έχει αλλάξει αυτό σήμερα. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό να δούμε ότι οι πρόγονοί μας δεν τα πήγαιναν καλά με τη λακτόζη. Ναι, ναι. Μπορούμε να τρώμε γάλατα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση. Όπως? Έχει αφιερωθεί η λακτόζη και το γράφει απ' έξω. Λακτόζη ζύρω. Το κεφίρ, εγώ θα έλεγα. Το κεφίρ. Ναι, αλλά άμα είναι αγελαδινό, Αντρέα μου, πάλι δεν έχει. Ενώ το κεφίρ. Το κεφίρ, το ξηρόγαλο, το αϊστάνι που λένε. Άμα είναι αγελαδινό και δεν έχει λακτόζη. Δεν προκαλεί του ερεθισμού. Ναι, αλλά βλέπει γιατί. Οι Βορειοελλαδίτες πίνουν το αεράνι ακόμα. Βέβαια. Γιατί κρατάει κάνει αυτό. Πάρα πολύ καλό. Κάνει πάρα πολύ καλό. Όλοι οι Βόρειοι, δηλαδή οι Ασιάτες πίνουν πολύ αεράνι, επειδή τρώνε πάρα πολλά από τα καυτερά. Εγώ θυμάμαι όταν έτρωγα αυτά τα τσίλι, τα οποία μου βγαίνανε φωτιές από τα μάτια στις Ινδίες και όπου ταξίδευα, γιατί μου αρέσουν πολύ τα καυτερά. Πάντα στο τέλος του φαγητού ένα ποτήρι αεράνι. Πάντα. Γιαούρτι. Αγαπημένο γιαούρτι. Συνόγαλο. Ναι. Ναι. Ισορροπεί το κάψιμο αυτό που αισθάνεσαι εσωτερικά και δημιουργεί τη χλωρίδα. Όλο το παιχνίδι σήμερα παίζεται στο microbiome, στη μικροβιωτική χλωρίδα, στα καλά βακτηρίδια που έχουμε στο έντερό μας, και είναι το νούμερο ένα για την ανοσία του οργανισμού. Η μικροβιωτική χλωρίδα μας προστατεύει από όλες τις ασθένειες και κάνει αντισώματα και για τους εισβολείς που πάνε να μπουν και να μας φάνε ζωντανούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίζεται το παιχνίδι στο μιλιέ, όπως έλεγε ο Παστέρ, δηλαδή στο μέσο που θα αναπτυχθεί η ασθένεια. Δεν είναι ο εισβολέας το μικρόβιο, όπως έλεγαν οι παλιοί της Κνίδου οι γιατροί και όλοι οι άλλοι
οι αλλοπαθητικοί γιατροί. Η ομοιοπαθητική θεωρία είναι ότι φταίει το μέσο που αναπτύσσεται μια αρρώστια. Και το περιβάλλον. Και το περιβάλλον, το περιβάλλον βεβαίως. Mm-hmm. Όταν ζεις σε ένα ανθυγινό περιβάλλον και το σπίτι σου είναι χάλια και μέσα στη βρώμα και όλα αυτά, δεν πλένεσαι ποτέ ο ίδιος ή τρως ανθυγινά συνέχεια, πίνεις αλκοόλ, τσιγάρα και όλα αυτά τα κακά πράγματα, φυσικά θα αρρωστήσεις. Πες μου λοιπόν πέντε πράγματα που βάζεις χ και πέντε πράγματα τα οποία συστήνεις αν επιφύλακτα στον κόσμο που μας ακούει. Στη σελίδα 330 έχω ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Τον πίνακά σου για την κυταρική διατροφή. Για την κυταρική διατροφή και την αρχή της δυσβίωσης. Η λέξη είναι ελληνική, την έχουν κρατήσει όλοι λέει της γης. Δυσβίωσης το λένε Αμερικάνοι, Γάλλοι, Άγγλοι όλοι. Όχι, να το πει στο υπουργό παιδείας που είχαμε εδώ πέρα, μας έλεγε ότι τα αγγλικά είναι πιο ακριβέστερη γλώσσα. Γιατί η λέξη τοξίνωσης και αποτοξίνωσης ελληνική δεν είναι. Mm-hmm. Τοξινώσεις λένε οι άλλοι. Πες μου πέντε πράγματα λοιπόν που βάζει χ. Που πρέπει οπωσδήποτε να βάζω τα κόψουμε. Βάζω χ οπωσδήποτε στα λευκά προϊόντα. Γάλα. Γάλα γελατινό. Processed foods, δηλαδή τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία. Γάλα γελατινό, αλεύρι άσπρο, αλάτι, ζάχαρη άσπρη και ναρκωτικά. Αυτά χ. Χ. Άσπρες σκόνες. Ωραία. Πάμε. Όλα τα άλλα ναι. Πάμε. Σε όλα τα άλλα λέμε ναι. Πάμε λοιπόν και στα... Για να φτιάχνουμε λοιπόν την εντερική χλωρίδα, δηλαδή να φτιάξουμε πάλι την εντερική χλωρίδα. Και πέντε πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα βάλουμε στη διατροφή μας. Για να ταΐσουμε τα καλά βακτήρια, τα οποία σημειωτέων λέγονται αρχαία, αρχαία βακτηρίδια και έχει μείνει μόνο το αρχαία τώρα. Δηλαδή η παγκόσμια βιβλιογραφία τα λένε αρχαία. Τα αρχαία λοιπόν, τα βακτηρίδια μας, τα μέσα μας, τα παλαιά, πρέπει να τρώμε όλα αυτά που είπαμε, λαχανικά. Πάρα πολλά, το 80% της διατροφής να είναι λαχανικά, υδατάνθρακες και λίγα άμυλα, αλλά ολικής αλέσεως και όχι αλεύρι, καλύτερα να τρώμε ζέα, τη ζιά, την ελληνική ζιά, να ψάξουμε να τη βρούμε γιατί γίνεται τεράστια τώρα παραγωγή, αρχίζουν οι παραγωγοί μας και φυτεύουν ζιά και πρέπει να τους βοηθήσουμε να παίρνουμε και εμείς από το αλεύρι και... Βιολογικά τρόφιμα, γενικά μέταλλα, βιταμίνες, ιχθυέλαια θα έλεγα εγώ οπωσδήποτε. Ένα ιχθυελάκι την ημέρα, βοηθάει πάρα πολύ. Θα έλεγα σπόρια, σουσάμι, νιτζέλα, το μαυρό κούκι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό το και τώρα αυτή τη στιγμή που είναι, τι ώρα είναι τώρα, 1:30, 2 παρά. Είμαι από τις 7 ώρα το πρωί. Διαβάζω, είμαι στο ίντερνετ, έκανα εκπομπή 1.5 ώρα στο κανάλι του Olympus TV και είμαστε και εδώ μαζί 2 ώρες τώρα. Τούρμπο σε βλέπω, τούρμπο, τούρμπο. Και το νιτζέλα, αυτό το μαυροκούκι με κρατάει παιδιά, είναι καταπληκτικό. Το πάρα πολύ καλό. Το μαύρο κύμινο. Το μαύρο κύμινο, ναι, ναι. Το νιτζέλα. Νιτζέλα λέγεται στα λατινικά, μαυροκούκι ελληνικά. Και πώς το βρίσκεις? Καλόντζι oil στα ινδικά. Πώς το βρίσκεις? Στις αγορές παντού, με τη σέσουλα το πουλάνε. Το βάζω στο φαΐ μου παντού εγώ. Το ρίχνω μέσα στις σαλάτες μου, μέχρι και στο φρικασέ το έβαλα προχθές. Δεν το βράει. Δεν το βράζει. Το βράζει λιγάκι, το βράζει λιγάκι. Ναι. Να βγάλει τα ελαιά του. Υπόψη είναι ότι ο τρόπος μαγειρέματος των σπόρων αυτών και στην Ινδική κουζίνα, στην Ιουνάνη, στα ελληνικά μας, είναι ότι πρώτα τα ζεσταίνουμε ελαφρά, όχι τα καίμε, τα σποράκια, σουσάμι, μαυροκούκι, κάρδαμο, κύμινο, αυτά όλα. Και τα ελαφρώς να αναπτύξουν τα ελαιά τους και μετά τα μαγειρεύουμε και μετά. Με το φαγητό και, με το ρύζι και μάλιστα η θιά μου καλή της ώρα έλεγε σε μαντεμένιο. Σε μαντεμένιο. Ναι, και εγώ σε μαντεμένιο μαγειρεύω. Τα τηγάνια μου λέει και τα ναι. Ναι. Σε μαντεμένιο. Πάρε να βγάζει τη ζέστη. Ναι, ναι. Πάρε ένα κομμάτι μαντέμι, ναι. Λέει πάνω, ρίξε το πάνω και πάνω εκεί βάλτε. Ναι, όχι ναι. Στα μάτια της κουζίνας και αυτή. Τα αιμαγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Κάτι ξέραν αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκε, πάση περιπτώσει πιστεύω ότι χάθηκε ένα κομμάτι της γνώσης, ένα κρίκος της γνώσης. Κάπου στην πορεία τον χάσαμε. Δεν έσπασε αυτή η αλυσίδα. Έσπασε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το δεύτερο. Βιομηχανοποιήθηκε η ιατρική. Ψάξαν να βρούνε ποιο συστατικό είναι μέσα στην ιτζέλα, να το κάνω μυστικό. Είστε φίλο της ελιάς να στο πουλήσω, 30 ευρώ το κουτάκι όπως πουλιέται τώρα το φίλο της ελιάς. Φύγανε δηλαδή άνθρωποι από την υπηρεσία του ανθρώπου. Έχει παραποιηθεί η ιατρική. Είναι δηλαδή δεν αυτό. Φανταζόταν ο Φλέμινγκ ότι δρομολογώντας την πενικυλίνη γεννούσε ναι. Παγκόσμια ναι. Το πρώτο αντιβιωτικό. Έτσι έτσι. Στο τέλος όμως πριν πεθάνει είπε ότι δεν φταίει το μικρόβιο, φταίει το μέσο που αναπτύσσεται η αρρώστια.
παραδέχτηκε την ήττα του. Να πούμε και για ένα άλλο εκπληκτικό, έτσι, μπαχαρικό και φτηνό, έτσι που μπορεί να το βρει ο κόσμος κατά χιλιάδες, δηλαδή με ένα ευρώ παίρνει μια σακούλα, τον κουρκουμά. Α, ναι, ο κουρκουμάς το ξεχάσαμε. Το χρυσό της γης. Όλες οι μελέτες έχει γίνει χαμός με τον κουρκουμά. Την κίτρινη αυτή σκόνη, την οποία μπορούμε να τη βάλουμε θαυμάσια κάθε πρωί, παντού, μια κουταλίτσα. Στο για γάλα, τα αρθρητικά, ναι, τη ρευματοδή αρθρίτιδα. Πίνουμε καθημερινά ένα κουταλάκι του γλυκού πρωί-πρωί ή και με γιαούρτι, μπορείτε να το φάτε, ή σκέτο, πολλοί το παίρνουν. Ή στα φαγητά, στις σάλτσες, οτιδήποτε σαλάτες, ντοματοχυμούς φτιάξετε, το βάζετε μέσα σε ντομάτα και πάει πάρα πολύ ωραία. Με μύδια πάει πάρα πολύ ωραία ο κουρκουμάς. Να πούμε ότι δεν επηρεάζει τη γεύση. Στο δεν προσθέτει, σολομό, δεν στο κεφάλι του σολομού στη σούπα, μου φτιάξε μια φίλη μου προχθές και φάγαμε, ήταν καταπληκτικό. Πολύ ωραία σούπα με το κουρκουμά. Ναι, να πούμε στον κόσμο, δεν επηρεάζει τη γεύση, δεν αλλάζει κάτι, χρώμα δίνει. Αλλά είναι. Αλλάζει λίγο γεύση. Πολύ λίγο, ελάχιστα. Λίγο. Δεν έχει. Ξέρετε πώς θα βάλεις. Εγώ βάζω πολύ, μου αρέσει. Α, βάζεις πολύ. Βάζω, ναι, ναι. Απλώς αυτά τα στοιχεία που σου δίνει είναι συγκλονιστικά. Είναι εξαιρετικά, αντιοξειδωτικά. Και μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι λαοί της Ασίας, παρόλο ότι, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ζουν μέσα σε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες υγιεινής. Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, γιατί είναι πάρα πολύ φτωχοί, ζουν λόγω των βοτάνων αυτών. Κουρκουμά, κίμινα, γαρίφαλα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τα οποία εμείς τα έχουμε ξεχάσει, γιατί έχουμε φάει είμαστε στη χώρα των λωτοφάγων. Φάγαμε πολύ λωτό, φαίνεται, και τα ξεχάσαμε. Και αυτό το fast food που το βλέπεις σε κάθε γωνία. Αυτό πάει να καταλύσει την νεολαία. Βλέπω τα πιτσιρίκια πάνε όλα και κάθονται εκεί πέρα. Αντί να φάνε κάτι από το σπίτι. Η αλόη τι προσφέρει? Η αλόη, Αντρέα, είναι πάρα πολύ καλή, αρχαιότατο ελιξίριο, είναι γραμμένο σε όλα τα παλιά βιβλία. Επειδή το διαφημίζουμε και στο σταθμό πολύ. Διαφημίζουμε, ναι, ναι. Είναι πολύ καλή η αλόη. Δηλαδή τη βάζουν σε μπουκάλι του μισού λίτρου, ναι, ή σε μπουκάλια των 100 γραμμαδίων, ναι, η οποία είναι τώρα αποσταγμένη. Ωραία, την είναι ίδια στιγμή. Ναι, ναι, ωραία. Φυσική αλόη. Ελληνική είναι. Ελληνική. Ωραία, ωραία. Στην Κρήτη γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Γίνεται τεράστια καλή αγορά. Ναι, ναι. Πολύ, και καλά κάνουν, γιατί ως τώρα αγοράζαμε αλόες από την έρημο Σονόρα. Εντάξει. Καλά είναι να πιούμε και ελληνικά πράγματα. Σε τι βοηθάει η αλόη? Η αλόη είναι ισχυρότατο βακτηριοκτόνο. Το πάκμαν του οργανισμού καθαρίζει όλο το παχύ έντερο και το λεπτό, το παχύ κυρίως, από υπόλοιπα πέψεις, φεύγουν όλοι, είναι υπακτικό και βοηθάει πάρα πολύ στα καλλιντικά. Βάζουμε και εξωτερική χρήση και εσωτερική, για πρόσωπο, για ρητίδες. Εγώ όταν είχα πάει στην Ιταλία, καλεσμένη από έναν Ιταλό βιομηχανό να φτιάξουμε το φύλλο της ελιάς, αυτός είχε άλογα του υποδρόμου και είχαν πληγιασμένα γόνατα και έκοψε αλόη, είχε και αλόες εκεί που τις είχε για ομορφιά και τα βάλα πάνω, τα τρύψαμε πάνω, τα δέσαμε και κλείσαν οι πληγές. Αχ, επιστροφή σε αυτή τη μαγική κουβέντα. Έμπαιγαμε μέσα στην πυρόγα, δώσαμε το τιμόνι στην Ιφιάνασα και η Βιάνασα μας αμόλυσε. Το καλό είναι που λέμε ευχάριστα πράγματα. Ινδικό ωκεανό. Επάνω στην πυρόγα. Λοιπόν. Εσείς είπατε όμως για τις καρύδες, δεν είπα εγώ. Για κάτσε, γιατί κρατάω εγώ τις σημειώσεις. Ενώ εσείς εδώ πέρα παίζετε με τις σελίδες του βιβλίου σου, που είναι και 700 βιβλίο αυτό το πράγμα. Ρωτάνε για την πίεση. Για την υπέρταση, ναι. Την υπέρταση. Να πούμε λοιπόν, η υπέρταση είναι σαν και ένα. Έχω πέσει. Ναι. Στο υπέρταση εμβολή εγκεφαλικό. Έτσι. Ακούτε, βέβαια, να δείτε, κεφάλαιο. Συνδέεται άμεσα με καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και νόσους των νεφρών και μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα νευρά. Έλα, πες μας τώρα. Βεβαίως, γιατί όταν έχουμε υπέρταση είναι σαν να φουσκώνεις ένα μπαλόνι το οποίο δεν έχει προς τα που να επεκταθεί. Θα σπάσει το μπαλόνι. Έτσι και εμάς τα αγγεία μας, όταν έχει μεγάλο φούσκωμα το αίμα και δεν μπορεί να περάσει μέσα από τα κλεισμένα αγγεία, τα οποία είναι φραγμένα από αθερματικές πλάκες ή τοξίνες ή χοληστερίνη που έχει κάτι στα αγγεία, τότε υπάρχει το πρόβλημα της υπέρτασης. Δηλαδή
τεντώνεται, ζορίζεται η καρδιά να σπρώξει το αίμα γύρω γύρω. Έχουμε λίγα λεπτά, πες μας τι κάνουμε. Τι κάνουμε, παίρνουμε βότανα, παίρνουμε φύλλα ελιάς, παίρνουμε τον κράτεγο που είναι για την καρδιά, βοηθάει πάρα πολύ, μας κρατάει. Τον μποράγκο, την αγκουρίτσα, η οποία φυτρώνει τώρα στα χωράφια αυτόν τον καιρό. Ένα μόβλο λουδάκι υπέροχο, το βάζουμε στη σαλάτα μας κάθε μέρα. Κάνουμε αμφιθεραπεία, βοτανοθεραπεία, βιοενέργεια. Είδες ρε Διάνα, αυτό που είπες στην αρχή, πόσο όμορφο θα ήταν ένας δάσκαλος να παίρνει τα παιδιά από το δημοτικό, να τα πάει την άνοιξη χωράφια. Που υπάρχουν τόσο ωραία λουλούδια και τόσα βότανα και να τους τα δείχνει το και να τους το μαθαίνει. Η κολιτσίδα, απίστευτο, αντικαρκυνικό. Όλα αυτά, ένα τσάι κάθε πρωί, μπορείτε να τα μαζέψετε τώρα που είναι της εποχής. Και επίσης, επειδή είναι Ιούνιος, να μην ξεχάσουμε να μαζέψουμε και το βάλσαμο, το βαλσαμόχορτο, έτσι. Το βαλσαμόχορτο. Που έχει μείνει σύνωνυμο, υπερικό, σύνωνυμο του ελληνικού, στον ελληνικό λαό. Ενώ το όνομά του είναι υπερικό, από το υπέρ, ναι, το υπερβότανο. Αυτά, ναι, ναι. Αυτά όλα που λέει τώρα είναι τα εύκολα. Ακούτε τα δύσκολα. Κόβετε. Κάπνισμα, αλκοόλ. Τσάι και καφέ. Χάνετε βάρος. Αυτό είναι δύσκολο. Προτιμήστε πολυακό ρεζαέλαια ή το λαδάκι ομού. Τρώτε σκόρδο και πρωτεΐνη σόγιας. Μηδενίστε το αλάτι, λευκή ζάχαρη και τα υποκατάστατα. Λοιπόν, έτσι. Από εκεί και μετά, πέστε μου τώρα. Γιατί να ζεις, πώς θα είναι η ζωή, τι γεύση θα βλέπω. Υπάρχει και ένας καφές με το γανόδερμα, ένα ωραίο βότανο, ένα μανιτάρι, το οποίο είναι πολύ καλή γεύση. Αυτό είναι που λέει, να κάνετε καφέ από μανιτάρι. Άμα είναι, θα το ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Φιάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι να είστε καλά, χρόνια πολλά σαν την ελιά και να αυξηθεί η γνώση μας και να διαδοθεί στα πέρατα της γης. Μου στείλανε και μια ωραία φωτογραφία τώρα από την Κουτρουφιά, ένα μέρος στην Κινουρία, με μια ελιά που είναι 1700 ετών, έτσι. Α, πολύ ωραία. Και μάλιστα είναι και σαν θρόνο τα κλαδιά της, έτσι όπως έχει κάτσει το δέντρο τόσα χρόνια, και τη λένε και θρόνο της Αθηνάς. Α, τι ωραίο αυτό. Ναι, φωτογραφία, και όπως είπα, την βάλουμε στο σελίδα μας. Το βιβλίο σου, λοιπόν, ο κόσμος που μπορεί να το βρει. Έχει μια καταπληκτική ταινία, την ελιά. Ναι. Α, ναι, το έχω δει, το έχω την δει. Την ισπανική ταινία. Πολύ ωραίο. Τι υπέροχο πράγμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το βιβλίο. Πού μπορεί να το βρίσκουμε. Το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία, στους οικολόγους, πύρινο κόσμο. Στο πύρινο κόσμο. Στο άτου βιβλίο. Στο άτου βιβλίου. Στο Αιγής, στον Πειραιά. Και στο Νεύμολ Ποτσάμι, στο βιβλιοπόλη, στον άνθρωπο που επιμελείται των εκδόσεων, κατά Κουζίνου 10. Ωραία. Ωραία. Η Φιάνα Σακαραμπάτσου, λοιπόν, μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντρέα, τα πήρες όλα σου τα βότανα, τα φάρμακα σήμερα, τα τσαγάκια σου και αυτά. Εγώ πάντως θα πληρώνομαι για πάντα, γιατί δεν έχω αφήσει κανένα στενή μου άρρωστο. Το είπαμε αυτό το φυτό στη σελίδα 500. Το είπαμε. Θα το προδώσεις τώρα. Άντε να το πούμε. Άντε το περιμένουμε. Λοιπόν, Νάρκησος. Όχι. Νάρθηκας. Ή αρθίκη στα κριτικά. Νάρθηκας. Αρθικοπαίδιο. Υπάρχουν αρθικοπαίδια ολόκληρα στην Κρήτη. Μαζεύει ο κόσμος φουλ εκεί. Να πηγή βιομηχανικής ανάπτυξης Κρήτης. Θα το πω στο κουστάκι. Στο αρθικοπαίδιο. Λοιπόν, θα φάμε μέλι με νάρθηκα την άλλη φορά και θα είμαστε όλοι καλά. Ωραία. Την αγάπη μας από το Γιώργο το Λεκάκη, την Ιφιάνες που ήταν κοντά μας απόψε το βράδυ, την Καραμπάτσου, τον Νικό τον Πισμπίκη που ήταν ο ηχοδεσπότης μας, την Ρωσέλα δηλαδή που οργάνωσε την εκπομπή μας. Σας θέλουμε την αγάπη μας. Μας ακούτε διαδικτυακά από το www.frictories και από τον ιστότοπο Ευπράτην. Το site του σταθμού είναι πάντα το www.parapolitica.gr.